Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Εξέλιξε εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, όπου θα συζητήσουμε και για τον αρχηγό, τον νέο αρχηγό, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Πριν ξεκινήσει βέβαια η εκπομπή, να πούμε ότι το γεγονός το οποίο σήμερα δεσπόζει, θα λέγαμε, στην πολιτική ζωή του νομού Καβάλας, αλλά και στη χώρα μας, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε η δική του πινελιά, είναι ο θάνατος του Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Θα λέγω ότι είναι τέλος εποχής και για τον χώρο, για την Νέα Δημοκρατία, από τους τελευταίους συνεργάτες του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Θα λέγαμε ότι έχουμε την υποστολή σημαία σήμερα, στα 92 του έτη, για το μεγάλο του ταξίδι. Την Πέμπτη θα γίνει 2 η ώρα το μεσημέρι η εξόδιο στην Φιλοθέη, στην Αγία Φιλοθέη, στην Αθήνα. Και το Σάββατο στις 12 η ώρα στον Άγιο Νικόλαο στην Εκκλησία της Καβάλας, που θα έχουμε την εξόδιο και την ταφή του, εδώ που ήθελε πάντα βέβαια να ταφεί, στην Καβάλα, δίπλα στον αδερφό του, τον Ντίνο. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Εμείς την επόμενη Δευτέρα θα αφιερώσουμε το 2ωρο της εκπομπής μας στις συνεντεύξεις, στη ζωή του, σε αυτά τα οποία είχε πει. Θα γίνουν εδώ οι συζητήσεις για τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο, ο οποίος, όπως είπαμε, πια από σήμερα ανήκει στην ιστορία. Δεν ανήκει ούτε στις παρατάξεις, ούτε σε χώρους, ούτε σε οικογένειες. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος ήταν μια σημαία και οι σημαίες, όπως λέμε, δεν υποστέλλονται ποτέ. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη, κύριε Σιμιτζή, κύριε Χριστόδουλε Μιχαλάκη. Καλησπέρα. Ξεκινήσαμε σε αυτόν τον τόνο, δεν θα γινόταν διαφορετικά σήμερα να μην ξεκινήσουμε με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, για μια προσωπικότητα η οποία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο περίπου μισό αιώνα, παίρνοντας τη σκητάλη από τον Νικόλο Παναγιωτόπουλο, τον παππού του, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής από το 1935, υφυπουργός 1948. Θα πούμε και αυτά για την ιστορία. Πολιτεύτηκε στη συνέχεια, έδωσε στο Γιώργο τη σκητάλη το 1963 στις εκλογές και το 1964 με το Κόμμα Προοδευτικών και μετά με την ΕΡΕ. Και το 1974 πρώτη εκλογή και αξιοποίησε το από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και ήταν και υπουργός και με Γιώργιο Ράλη, κορυφαίος υπουργός εμπορίου και βουλευτής μέχρι το 2004. Αυτά για την ιστορία. Τα υπόλοιπα την επόμενη Δευτέρα, να μην σήμερα. Και εμείς από την πλευρά μας, βέβαια, και εγώ θα ήθελα να προσθέσω, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ήταν πολιτικό κεφάλαιο για τον νομό μας. Θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ και τον νομό και την πόλη μας. Και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τα συλληπιτήριά μου και από μένα. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος ήταν πολύ κοντά στην οικογένειά μου, στους γονείς μου. Και εγώ, βέβαια, έχω κάνει την άσκησή μου ως δικηγόρος στον αδερφό του, τον Γιάννη τον Παναγιωτόπουλο. Είμαι στενά συνδεδεμένος με μια οικογένεια που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο μας. Θυμάμαι το χιούμορ του. Βέβαια, πολλά θα πούμε μέχρι την εξόδια ακολουθία και την ταφή του εδώ στο γενέθλιο τόπο. Ας τον θυμούνται οι καβαλιώτες και οι συγγενείς του, βεβαίως, οι δικοί του άνθρωποι, με αγάπη και με συγκίνηση. Και από τη δικιά μου μεριά, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ήταν πραγματικά ένας σημαντικός άνθρωπος για τον τόπο μας και θα τιμηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω και από όσο πιστεύω, ότι θα τιμηθεί ανάλογα και τις επόμενες μέρες με διάφορες κουβέντες που θα αναλύσουν ιδιαίτερα και την ιστορία του για το καλό του τόπου μας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Πάμε την Πέμπτη, 12 η ώρα, στην Αγία Φιλοθέη και το Σάββατο, 12 η ώρα, στον Άγιο Νικόλαο της Καβάλας. Εξόδιος. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Δημήτρη Βασιλιάδη, την επόμενη μέρα εκλογών, γυρίζουμε στο εκλογικό τμήμα. Κλείσιμο λοιπόν. Καταρχήν, κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήσταν ο μόνος δημοσκόπος ο οποίος έκανε ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο δημοσκόπηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο καμία εταιρεία δεν τόλμησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ υπήρχε ένα καθορισμένο πια πλαίσιο, ξέραμε τους ψηφοφόρους, ξέραμε το Μητρό. Και μετά, βέβαια, τη δημοσιοποίηση, την οποία θα την αναλύσουμε και μετά, βέβαια, σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Όταν σας ρώτησα για το τι πρόκειται να γίνει, που είπατε το γνωστό όταν έχουν τελειώσει οι εκλογές, δεν μεταδίδω άλλο, έχει τελειώσει το θέμα, έχει κλείσει. Και είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που λέμε πολλά με λίγα, όπως και φάνηκε στην τελική καταμέτρηση. Κοιτάξτε, δεν είχε νόημα να κάνουμε στο δεύτερο γύρο δημοσκοπήσεις. Βέβαια, εμείς κάναμε, αλλά το κάναμε περισσότερο για πρακτική άσκηση, δηλαδή, γιατί θέλαμε λίγο να ξεμουσιάσουμε. Να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία είχα τόσα ευρήματα, εννοείται. Ακριβώς. Εκλογές ήταν. Άλλωστε, για εμάς είναι επαγγελματική διαστροφή. Δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε μετρήσεις.
Αλλά ούτως ή άλλως οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είχαν πει από την πρώτη Κυριακή ότι η δεύτερη Κυριακή το δίπολο που θα βρεθεί απέναντι και μπορεί να είναι Ανδρουλάκης Παπανδρέου, τότε η νίκη θα είναι σαφέστατα υπέρ του Ανδρουλάκη. Και μην ξεχνάτε, ότι και εμάς η δική μας δεύτερη, να τα λέμε όλα, έδωσε 60-40, δηλαδή έδωσε 20 μονάδες διαφορά υπέρ του Ανδρουλάκη και τελικά το ποσοστό ήταν 68-32. Βέβαια, εμείς σταματήσαμε να μετράμε την Τετάρτη και την Πέμπτη, την Παρασκευή, αλλά μέχρι και το Σάββατο. Ναι. Εσείς δώσατε εύρος από 61 ως 39, είπατε ότι μπορεί ο Ανδρουλάκης να πάει 61, Παπανδρέου 39. Δηλαδή δώσατε περίπου τις 22 μονάδες. Ναι, ναι, μέχρι 62-38 στο εύρος, αλλά. Σας λέω, η Κυριακή πάντοτε είναι μια διαφορετική μέρα και το γεγονός ότι πήγαν λιγότεροι να ψηφίσουν τον κύριο Παπανδρέου στη δεύτερη Κυριακή από ότι πήγαν στην πρώτη, νομίζω ήταν αυτό που διεύρυνε τη διαφορά μεταξύ του κυρίου Παπανδρέου. Βέβαια, στην ανάλυση που κάνατε στις μετακινήσεις, λέγατε ότι ψήφισα Παπανδρέου, ξαναψηφίζω Παπανδρέου 95,4. Δηλαδή, ότι, και μάλιστα ότι 4,8 θα πάνε. Ναι, δηλαδή. Ναι. Εδώ υπήρχαν αυτές, δεν ξέρω, οι μετακινήσεις. Όπως επίσης και κάτι ακόμα, δίνεται ότι η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι θα ψηφίσουν τη δεύτερη Κυριακή από πλευράς Καστανίδη, Χριστίδη και Γερουλάνο θα πάνε στον Παπανδρέου, αλλά δια της αποχής φαίνεται ότι αυτοί τελικά δεν πήγαν να ψηφίσουν. Όχι, ναι, μεν λέγαν προτιμούμε τον Παπανδρέου, αλλά δεν πήγαν. Δεν πήγανε, ναι, πήγαν 60.000 άνθρωποι λιγότεροι και προφανώς είναι λογικό ότι θα πάνε λιγότεροι από αυτούς που δεν έχουν περάσει το δεύτερο γύρο, έτσι, δηλαδή Γερουλάνο, Χριστίδη, Καστανίδη και πιθανότατα και ένα μέρος από τον κύριο Λοβέρδο, έτσι, γιατί μπορεί ο Λοβέρδος να έδωσε μήνυμα, αλλά δεν σημαίνει ότι ο κόσμος ακολούθησε, προτίμησε την Κυριακή να κάτσει ένα κυριακάτικο τραπέζι παρά να πάει να ψηφίσει. Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, ήταν και κάποιοι οποίοι πήγανε, ενώ ψηφίσαν την πρώτη Κυριακή, δώσανε 3 ευρώ. Και τους είπανε δεν είστε εγγεγραμμένοι, δεν μπορείτε να ψηφίσετε και δεν μιλάμε τώρα για απλά στελέχη, μιλάμε για ανθρώπους με δεκαετία διαδρομής, χρόνια βουλευτές, υπουργοί στο ΠΑΣΟΚ και δεν τους δώσανε τη δυνατότητα τη δεύτερη Κυριακή να ψηφίσουν, προκαλώντας την οργή και την αγανάκτηση, αλλά αυτά σε σοκοματικές διαδικασίες πάντα συμβαίνουν. Είναι τα ωραία, είναι τα ευτράπελα. Αυτός είναι ένας κανόνας, έπρεπε να γίνει, ήταν γνωστός και έπρεπε να γίνει σεβαστός. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Ωραία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον δημοσκόπο? Εγώ όχι. Κύριε Μιχαλάκη. Όχι, δεν εγώ θέλω κάτι να πω. Κύριο Σιμετζής θέλει κάτι, ο κύριος Δημοκός. Στο Δημήτρη του Βασιλιάδη που τον ξέρω από παλιά, να δώσω συγχαρητήρια. Δημήτρη, να σου δώσω συγχαρητήρια για την πρώτη Κυριακή καταρχάς. Γιατί η δεύτερη, θα έλεγα ότι η μέτρηση ήταν μια πιο εύκολη υπόθεση, δεδομένου ότι ήξερες και ποιοι ψηφίσαν, άρα μπορούσες να ξέρεις και το κοινό στο οποίο θα απευθυνθείς. Και με συγχωρείς κιόλας και για τον Ενικό, αλλά έχουμε μια οικειότητα ήδη, γιατί πραγματικά όσες φορές ζήτησα τη συμβουλή σου ήταν σωστή, ακόμα και την φορά που με πλήγωσες, έτσι. Λοιπόν, εκείνο που ήταν πολύ δύσκολο ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Και πραγματικά, πολλοί συνάδελφοί σου λάθεψαν αντίθετα με σένα. Ήσουν ίσως ο μοναδικός που έδωσες σωστά αποτελέσματα. Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις ακριβώς τι συνέβη, γιατί και το λάθος των δημοσκοπήσεων ήταν και το μοναδικό πολιτικό συμπέρασμα μέχρι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, η θέση μου ήταν πραγματικά δύσκολη, γιατί και εγώ τώρα και κατόπιν εορτής μπορώ να μιλήσω ότι είχα ένα διάβλο με το επιτελείο του Ανδρουλάκη. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο διοχέτευα και ως πληροφορία κατά κάποιο τρόπο ήταν το όπλο τους, αν θέλεις, το εργαλείο τους με το οποίο θα ασκούσαν και την όποια προεκλογική τους εκστρατεία. Επίσης το να λες σε κάποιον ότι κοίταξε είσαι πρώτος τη στιγμή που όλοι οι άλλοι τον έβγαζαν δεύτερο ή και τρίτο δημιουργεί και εκεί και κάποιες αμφιβολίες. Δηλαδή πώς λες ότι είμαι πρώτος όταν οι άλλοι λένε ότι είμαι δεύτερος ή τρίτος. Και παρόλα αυτά, παρά την αμφιβολία και την αμφισβήτηση ενδεχομένως πολλές φορές, η ψυχολογία του να θες να είσαι στον αγώνα, η πληροφορία αυτή σε κρατάει μέσα στον αγώνα. Σου δίνει δηλαδή δυνάμεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί δεν πήγαν καλά οι δημοσκοπήσεις. Δημιουργήθηκε, δεν ήταν θέμα τόσο των δημοσκοπήσεων, όσο η εικόνα, η φούσκα που δημιουργήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπέρ του Λοβέρδου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ παίξε Λοβέρδο, είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν μπορεί ο Λοβέρδος να μην είναι πρώτος.
Αυτό, αν θέλετε, παρέσυρε εκείνους ερωτώμενους στην δημοσιοποίηση. Έχουμε κάποια παράσιτα στη γραμμή, Δημήτρη. Ναι. Έχουμε κάποια παράσιτα, δεν ξέρω τι φταίει στη γραμμή σου. Εγώ σας ακούω μια χαρά πάντως. Κύριε Κελαϊδη, ή θα το κλείσουμε να ξαναπάρει τηλέφωνο να μας απαντήσει, δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το βράσιμο η γραμμή. Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα. Έλα. Με ακούτε καλύτερα. Ναι, δεν ξέρω, αλλά είχε πριν... Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακούσατε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε μια επικοινωνιακή φούσκα με τον κύριο Λοβέρδο, η οποία ήταν από το υπερβολικό παίξιμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν έδωσε την εικόνα στον ερωτώμενο ότι ο κύριος Λοβέρδος μπορεί να είναι πρώτος και αυτοί απαντούσαν Λοβέρδο. Και αυτό καταγράφαμε κι εμείς. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος δηλαδή να υποστηρίξει. Γιατί ακούστηκαν πολλά ότι κάποιοι ίσως να ήθελαν τον Λοβέρδο και οι δημοσκόποι ακολούθησαν αυτό. Όχι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και άλλωστε, όταν έχεις μια εκλογική διαδικασία όπου πολύ σύντομα θα αποδειχθεί ποια είναι η αλήθεια, δεν νομίζω ότι υπήρχαν εταιρείες οι οποίες και εμένα ήθελαν να στηρίξουν μια γραμμή για να πέσουν θελημένα εκτός. Καλά, εντάξει, και οι διαφορές ήταν μικρές με το δεύτερο, με τον τρίτο. Ήταν ελάχιστη. Κοιτάξτε, με το δεύτερο και το τρίτο πράγμα ήταν μικρές. Αλλά με το πρώτο είναι ερώτημα. Ήταν 8 μονάδες, 9. Αυτές είναι πολλές μονάδες για να μην πιαστούν. Ναι. Και επίσης, ξέρετε, εντάξει, και να μην βρεις τις διαφορές. Αυτό που πρέπει να βρεις είναι τουλάχιστον τη σειρά. Όταν έχεις δεύτερο γύρο, πρέπει να βρεις τη σειρά. Καλή σαν μη τι άλλο. Αυτό είναι το πιο βασικό, αγαπητέ Δημήτρη Βασιλιάδη, διότι πάντα. Και για τις δημοτικές εκλογές που έχει τύχει να δω τέτοια δείγματα, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, για έναν Δήμο, όπου βλέπω την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια φωτογραφία από τρεις εταιρείες. Και έχουν διαφορετικά ζευγάρια δημάρχων στο δεύτερο γύρο. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Διότι αν δεν βρεις ποιο είναι το ζευγάρι του δεύτερου γύρου, η φωτογραφία έγινε λάθος από κάποιον. Έτσι. Κοιτάξτε, το έχουμε ζήσει αυτό μαζί, γι' αυτό σας το λέω. Που σας ρώτησα τότε πώς γίνεται εδώ οι φωτογραφίες να είναι λάθος και μου λέτε ότι έγινε λάθος, κακή δημοσκόπηση. Είναι ξεκάθαρο. Και οι Δήμοι είναι δύσκολες υποθέσεις, κύριε Χατζημανουήλ. Μην ξεχνάτε να σας φέρω ένα παράδειγμα λίγο ουδέτερο έτσι για να καταλάβουμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι σήμερα Δήμαρχος, έχει βγει με 14%. Και η διαφορά του δεύτερου με του τρίτου ήταν 400 ψηφοδέλτια. Δηλαδή μεταξύ του κυρίου Ζέρβα και του κυρίου Γιώργου Ορφανού ήταν 400 ψηφοδέλτια. Πείτε μου εσείς, ποιος καλός δημοσκόπος από ποιο πλανήτη θα φύγει, θα το βρει αυτό. Ήταν και εκλογές δημοσκόπηση. Ναι, ναι, σωστά. Και βέβαια, χωρίς να θέλω να θυμάμαι τότε και ο κύριος Σιμητζής, νομίζω μου είχε στείλει συγχαρητήρια, γιατί και εκεί είχαμε βρει τη σειρά, ότι ο Ζέρβας ήταν ελεύθερος. Ναι. Και ότι αν ο Ζέρβας περάσει τη δεύτερη Κυριακή, έστω και από το 14% την επόμενη Κυριακή θα πάρει πάνω από 50. Και πήρε 60-40, 60%. Ναι, θυμάμαι που μου λέγατε ότι ο Ταχιάος δεν έχει καμία τύχη. Το θυμάμαι αυτό, ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορούσε να επικρατήσει σε κανένα σενάριο. Πρέπει και σε κάποια στιγμή, εδώ τουλάχιστον στη χώρα μας, να σταματήσουμε να έχουμε τις δημοσκοπήσεις και να θεωρούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εκλογές. Είναι μία δημοσκόπηση. Δείχνει μία τάση. Μία φωτογραφία. Μία φωτογραφία της στιγμής που σε πολλές των περιπτώσεων και αυτοί συνειδητά και σκοπίμως απαντούν όπως απαντούν στις δημοσκοπήσεις οι περισσότεροι. Για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Οπότε τουλάχιστον τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από εκεί να βγάλεις κάποια συμπεράσματα που είναι να βγάλεις και μέχρι εκεί. Απλά το αστείο είναι ότι κάποιοι, ενώ το έχουν ως πολύ σημαντικό εργαλείο, δηλαδή κάποια γραφεία, εννοώ για την Αθήνα, έτσι, κομμάτων που κινούνται βάσει δημοσκοπήσεων, βάσει αναλύσεων κτλ., όταν δεν τους αρέσει, βγαίνουν για να τις ευτελίσουν. Ναι, να κάνουν επίδεση στους δημοσκόπους, ναι, ότι είναι κακοί επιστήμονες, ότι δεν ξέρουν να μετράνε κτλ. Ενώ κάθε τους κίνηση βασίζεται πάνω στα έτσι, δημοσκοπικά ακριβώς, ευρήματα. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα Γκάλοπ, όπως ξεκίνησαν από τον Γκάλοπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν αυτά τα οποία δώσανε και δίνουν και σήμερα μέχρι σήμερα τον οδικό χάρτη των πραγμάτων. Δηλαδή στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτείων, γιατί και με τον Δημήτρη, επειδή όπως το έχει πει, υπάρχει αυτή η διαστροφή των δημοσκοπήσεων, πάντα όπου γίνονται εκλογές ανά τον κόσμο, αναλύουμε τα αποτελέσματα, τις τάσεις, τις διακυμάνσεις κτλ. Φαίνεται ότι είναι ένας οδικός χάρτης που δεν μπορείς, είναι σαν όπως κάποιοι σήμερα αμφισβητούν τα εμβόλια. Που λέω, καλά, λέει, τι εμβόλιο, λέει, τι το εμβόλιο. Μπόλι. Εντάξει, είναι ένα μπόλι, λέει, και τα λοιπά. Μπορεί να κάνουμε μια βασκανία. Δηλαδή, δεν μπορεί να φτάσουμε στο 2021 και ένας ο οποίος λέει να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Παλιότερα, ας πούμε, για να σε κάνει κολικοδίτη, σε πατούσε. Μετά σε έκανε ακτίνα. Μετά σε έκανε μαγνητική, αξονική. Και έβρισκε τα πάντα. Σήμερα πια υπάρχει το PET scan. Στην προκειμένη περίπτωση θα είχαν τα βλέπει όλα. Θα είχαν αποτύχει δημοσκοπήσει, αν ας πούμε έβγαζε, ξέρω εγώ, τον τελευταίο, τον Γερουλάνο πρώτο. Εντάξει. Ναι, αλλά τώρα όταν έπιασε με τη σειρά και τους τρεις πρώτους. Και στη δεύτερη Κυριακή φυσικά, εντάξει, δεν χρειαζόταν και δημοσκόπηση να δεις για τη δεύτερη Κυριακή. Και να σας πω και ένα ακόμα μυστικό. Μην ξεχνάτε ότι αυτή την περίοδο που μιλάμε,
τρέχει και εξεταστική των δημοσκοπήσεων περί παραπλάνηση της παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης στην Βουλή. Δεν ξέρω πόσοι από σας το γνωρίζετε. Ναι, και ναι. Εγώ έχω διαβάσει και πολλά άρθρα, συναδέλφου μου, οι οποίοι αναρωτιούνται και λένε το εξής. Ότι αν μία ή δύο εταιρείες δίνανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 10 μονάδες και 12, θα λέγαμε ότι αυτές είναι χρηματοδοτούμενος. Εδώ, αν υπάρχουν 10, 15, 20 εταιρείες δημοσκοπήσεων, όλες δίνουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα. Η απόκληση μεταξύ τους, νομίζω και ο Πρετεντέρης, τελευταία ο Γιάννης το έχει αναλύσει εξαιρετικά στα νέα, που έβαζε τους μέσους όρους και έλεγε, δεν τρελάθηκαν ξαφνικά όλοι οι πολιτικοί επιστήμονες και όλες τις στατιστικές. Η εξεταστική πάντως που τρέχει, κύριε Χατζημανουήλ, να ξέρετε ότι ασκεί ιδιαίτερη πίεση ψυχολογική στον κλάδο. Και επειδή εγώ το ζω, εσείς δεν το ζείτε, αλλά το να καλείσαι στη Βουλή σαν μάρτυρας και να σε ρωτάνε διάφορα πράγματα τα οποία είναι και άσχετα με το επάγγελμά τους. Δηλαδή, σαν να πάω εγώ τώρα σε έναν οριλά να του λέω πώς θα βγάλει αμυγδαλές. Έρχεται σε μένα δηλαδή τώρα ο κύριος Ρακούσης και μου λέει πώς θα κάνω δειγματοληψίες. Δεν στέκει. Πάντως ο κύριος Νικολακόπουλος. Δεν το κάνει αυτό γιατί θέλει να φέρει εμένα σε δύσκολη θέση, αλλά γιατί θέλει κάποιοι από το πολιτικό σύστημα, όχι όλοι, να εξουδετερώσουν τις δημοσκοπίες και τους δημοσκόπους. Αυτό είναι ένα είδος bullying που μας ασκείται. Προτιμούν να τα βγάζουν από τα υπόγεια της Κουμουνδούρου τις δημοσκοπήσεις, είναι καλύτερες. Τους βολεύουν περισσότερο. Εντάξει, τώρα να μην το κόμμα. Υπάρχουν σήμερα, αύριο μπορεί να μην βολεύουν τη Νέα Δημοκρατία. Μην το λέτε. Ξέρετε, το 2007, επειδή εγώ κάνω δημοσκοπήσεις από το 2002, το 2007, μόλις άρχισαν λίγο οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι πέφτει η Νέα Δημοκρατία, τότε έγινε ο νόμος Ρουσόπουλου για να τις περιορίσει κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Όχι ότι είναι κακός ο νόμος Ρουσόπουλου, είναι μια χαρά. Αλλά θέλω να σας πω ότι κάθε κόμμα, όταν δεν το βολεύει δημοσκοπήσεις, κάτι θα σκεφτεί για να τις καταπολεμήσει. Πάνως, πριν από δύο μήνες που ήταν εδώ στην εκπομπή ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, τον είχα ρωτήσει και δεν μου το απάντησε όπως περίμενα πολύ αναλυτικά για αυτόν τον νόμο που αναφέρεσε, Δημήτρη Βασιλιάδη, και για τις λεπτομέρειες. Για ποιο λόγο δεν έβαλε μέσα και διάταξη να κλείνει μια εταιρεία και να την παίρνει τη δυνατότητα να ασκεί αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορεί, λέω, την Παρασκευή να βγαίνει, ας πούμε, ο Δημήτρης Βασιλιάδης και να λέει ότι είναι πρώτος ο Γερουλάνος, δεύτερος ο Καστανίδης, τρίτος ο Χριστίδης, τέταρτος, πέμπτος, έκτος ο Ανδρουλάκης, να ανοίγουν σε 48 ώρες οι κάλπες και να είναι όλα ανάποδα, του λέω. Κάτι τρέχει εδώ, έτσι. Εντάξει, κοίταξε, τους δημοσκόπους τους τιμωρεί η αγορά. Αν εγώ στο Κωστή... Αυτό μου απάντησε. Αυτό απάντησε. Λάθος αποτελέσματα, τότε ο Κωστής δεν θα συνεργαστεί ξανά μαζί μου. Αυτό είναι δεδομένο. Ο υπουργός απάντησε ότι τα μαγαζιά κλείνουν δια της απαξίωσης, που είναι χειρότερη. Ακριβώς, σωστά σου απάντησε. Πολύ ναι. Σωστά το είπε. Η ερώτηση είναι λοιπόν, ο κύριος Νικολακόπουλος θα ξανακάνει το σφάλμα του, αυτό που έκανε και αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Ο Νικολακόπουλος δεν είναι δημοσκόπος. Είναι δημοσκόπος ο Νικολακόπουλος. Δηλώνει πολιτικός. Δηλώνει, αλλά δεν είναι δημοσκόπος. Γιατί είναι, όχι δηλώνει, με συγχωρείτε. Εσείς δεν δηλώνετε γιατρός, δικηγόρος δεν είστε. Είναι πολιτικός. Μα δεν είναι δημοσκόπος ο Νικολακόπουλος. Και κάνει αναλύσεις. Τώρα όχι ως κάνει αναλύσεις. Πολύ σωστά τα λέει ο κ. Σιμητής. Ναι. Δεν είναι επαγγελματίας δημοσκόπος, ακαδημαϊκός. Ναι, αλλά δεν είναι δημοσκόπος, αυτό λέω. Δεν είναι ο Νικολακόπουλος. Ναι, και δεν γνωρίζει, εγώ το λέω ευθέως. Δεν νομίζω ότι γνωρίζει την καθημερινότητα του δημοσκόπου, η οποία έχει τις δυσκολίες της. Πώς θα πάρω το δείγμα, πώς θα διαχειριστώ την άρνηση. Εγώ τον παρακολουθώ 20 χρόνια, βγάζει μέσους όρους. Μαζεύει τι λέει ο καθένας και βγάζει τους μέσους όρους. Πάντως στους δικούς του ισχυρισμούς στηρίχθηκε κατά πολύ η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή. Ήταν εκεί του εισήγηση του Κουμουνδούρου. Έτσι, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ. Πολύ σωστά. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Κάνουν... Ήταν εισήγηση του Νικολακόπουλου, ήταν. Κάτι δεν βόλευε. Αντί να κάνουν εξεταστικές, καλό θα είναι εκπαιδευτεί ο κόσμος ώστε να μην υιοθετεί τη δημοσκόπηση ως εκλογική διαδικασία, ακόμη και τα exit poll, και να περιμένουν την εκλογική διαδικασία. Η δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο με πάρα πολλά χαρακτηριστικά που μπορούν να είναι χρήσιμες. Οι δημοσκοπήσεις, ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο να βρουν το αποτέλεσμα, να βρουν την ψαρίδα. Ξέρετε, αυτά όλα τα φτιάχνουν τα μέσα. Γιατί εγώ έχω πει και στους οργανισμούς, στους φορείς των δημοσιογράφων. Ελάτε να μάθουμε μαζί, να σας πούμε πώς θα διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις και εσείς πείτε μας πώς θα κάνουμε τους τίτλους. Γιατί όταν βάζεις τίτλους derby, δεν ξέρω εγώ, για δύο, για τρεις κτλ. Και δημιουργείς εικόνες. Η ανατροπή πολιτικού σκηνικού κτλ. Έχουμε. Ναι. Ελάτε, λέω, να κάνουμε μαζί, να δούμε πώς διαβάζουμε μαζί τις δημοσκοπήσεις, για να τις βάλουμε σε σωστή διάσταση. Γιατί στο παιχνίδι είμαστε τρεις. Είναι και οι δημοσκόποι, είναι και τα μέσα και είναι και το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα, όταν πηγαίνει καλά, θέλει τις πομπόδεις τίτλους. Όταν δεν πάει καλά, θέλει να πολεμήσει και τον δημοσιογράφο που τα παίρνει και τον δημοσκόπο που είναι λαμόγιο. Έλεος κάπου. Έτσι. Αυτά. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Έχουμε κάτι άλλο. Να είστε καλά. Τον ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Και πάλι συγχαρητήρια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε, κύριο Βασιλιάδη. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται. Και πρέπει να λέγονται διότι
υπάρχει μια παρεξηγημένη κατάσταση, όπως λέει και η Κατερίνα Πετράκη. Κάποιοι παίρνουν μια δημοσκόπηση και λένε αυτό είναι. Μα δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. Άμα είναι να τις σταματήσουμε τις εκλογές, να κάνουμε μέχρι την Παρασκευή τις δημοσκοπήσεις και την Κυριακή να μην πηγαίνουμε κιόλας. Ναι, καμιά φορά οι δημοσκοπήσεις παίρνουν φως. Είπε η Κατερίνα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογράφηση της στιγμής. Αλλά καμιά φορά οι φωτογραφίες παίρνουν φως. Ναι. Και αλλοιώνεται αυτό το. Αυτό το Δημήτρη, η ατάκα που πάντα ας πούμε. Το ρωτάω, ας πούμε, τι γίνεται ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή. Όταν μου λέει δεν μεταδίδω άλλο, σημαίνει ότι έχει τελειώσει με πολύ μεγάλη, ας πούμε, διαφορά. Δηλαδή, πάλι που τον ρώτησε αυτή τη βδομάδα, την Τρίτη ή την Τετάρτη, μου λέει δεν μεταδίδω, λέει άστο. Σημαίνει, όπως με τον Ταχιάου, που είχε την ανάλυση τότε και τον ρώτησε, υπάρχει περίπτωση, μου λέει άστο, λέει ο Ζέρβας έχει φύγει ή εδώ στην Καβάλα, τον είχα ρωτήσει. Τσανάκα μου, ρε, τι γίνεται. Μου λέει δεν μεταδίδω, μου λέει η διαφορά είναι. Εννοείς, Κωστή μου, ότι παίρνουν φως ότι μπορούν να επηρεάσουν από το διάστημα που βγαίνουν και μέχρι την εκλογική διαδικασία μπορούν να επηρεάσουν. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι ίσως πρέπει να εκπαιδευτεί ο κόσμος ότι δεν είναι εκλογές. Κατερίνα, πάνω σου ποτέ δεν έχουν πέσει έξω στο δεύτερο γύρο όπου ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή βρίσκουν το αποτέλεσμα με ακρίβεια 99,9. Δηλαδή δεν είναι πια δημοσκόπηση, είναι εκλογές. Και το λέω μετά από μια εμπειρία που έχω 20 ετών και έχω δει δεκάδες ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή. Βέβαια, για να μην μπερδεύω και τους τηλεθεατές, υπάρχει και η περίπτωση όπου τη δεύτερη Κυριακή μπορεί ο Σιμιτζής με τον Μιχαλάκη να έχουν στο Δήμο Καβάλας 30 ψηφοδέλτια διαφορά. Εκεί, μη ζητάς από τον δημοσκόπο να σε βρει 30 και 40 και 50 ψηφοδέλτια. Υπήρξαν στιγμές στην ιστορία, την πρόσφατη μάλιστα, που για κάποιους λόγους ο κόσμος δεν δήλωνε είτε γιατί ντρεπότανε. Είτε γιατί θέλει να κρυφτεί. Περίπτωση Τραμπ. Δεν νομίζω ότι όπου οι εκλογές είναι ουσιαστικά οι πρώτοι εκλογές στις ΗΠΑ. Οι δημοσκοπήσεις εκεί πήραν άριστα. Αυτό τα είχαμε αναλύσει με τον Δημήτρη, γιατί του είχα στείλει όλες τις δημοσκοπήσεις που είχα το τελευταίο δεκαήμερο και τον είχα ρωτήσει πώς πάει. Και μου είχε πει, βέβαια, η Αμερική, επειδή έχει το σύστημα των εκλεκτόρων, έχει τις διαφοροποίησεις τους, βρήκανε σε εκπληκτικό βαθμό το κεφάλι, το προβάδισμα του Biden. Όμως, εκεί η δημοσκόπηση. Μιλάω για τις προηγούμενες εκλογές. Που εξελέγηκαν. Οι προηγούμενες βρήκαν την οριακή νίκη της Χίλαρη, αλλά το να κερδίσει στην Αμερική τις εκλογές δεν λέει τίποτα. Με τους εκλέκτορες. Ναι, γιατί οι εκλέκτορες είναι άλλο πράγμα. Και τώρα, επειδή έκανα μία ανάλυση, η οποία τώρα δεν έχει σημασία, μην κουράζω και τον κόσμο. Ωστόσο, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ένα μήνα. Την είχα την ανάλυση και την συζητούσαμε. Φασάρωνε η Χίλαρη. Ναι. Αλλά τελικά αυτή τη στιγμή φαίνεται θηριώδης η διαφορά εκατομμυρίων ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και στον Τραμπ. Τελευταίες εκλογές φαίνεται είναι κάποια εκατομμύρια διαφορά. Και από την ανάλυση που έκανα στις πολιτείες κλειδιά, εάν υπήρχε μια ελάχιστη αντιστροφή κάποιων 50-60 χιλιάδων ψήφων, θα γινόταν πρόεδρος πάλι ο Τραμπ. Και ενώ φαίνεται ότι είναι τεράστια διαφορά, ότι είναι μια διαφορά εκατομμυρίων και ότι ο Μπάιντεν σάρωσε με εκατομμύρια διαφορά με τεράστια ποσοστά, τα κλειδιά είναι μια ανάσα για να κάνει κηδεία, έτσι. Με ισοπαλία θα είχαν κιόλας. Δηλαδή θα γινόταν ισοπαλία εκλεκτόρων και με την ισοπαλία θα κέρδιζε ο Τραμπ λόγω του ότι οι επικεφαλής των πολιτιών ήταν αυτοί οι περισσότεροι οι οποίοι θα τον εστήριζαν και θα είχαμε ισοψηφία εκλεκτόρων και πρόεδρο τον Τραμπ με μια απειρολάχιστη, να πω. Το αμερικάνικο είναι άλλο μοντέλο. Αλλά στο εδώ δικό σου να ξαναπάμε. Πια, έτσι, να πάμε στο δικό σου που είπες πριν τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη. Όταν εδώ δημοσιοποιήσαμε στο ένα channel τη δημοσκόπηση περίπου 25 μέρες πριν ότι ο Κωστής Σιμιτζής προηγείται οριακά τον πρώτο γύρο και τη δεύτερη Κυριακή εμφανώς γίνεται δήμαρχος ευδιάκριτα με 10 μονάδες διαφορά. Για το 2010 τώρα λες. Ναι, έγινε επανάσταση, έγινε το άλλα να δεις, ανακοινώσεις, εφημερίδες, δημοσιεύματα, επιθέσεις, λιδωρήσαν τον Δημήτρη. Βέβαια, κάποιοι προς τιμή τους μετά τους ζήτησαν συγγνώμη. Και οι δημοσιογράφοι της Καβάλας, οι οποίοι με άρθρα τους ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι η ακρίβεια της δημοσκόπησης ήταν καταπληκτική πολλές ημέρες πριν. Γιατί ήταν 25 μέρες, είναι πολλές. Σημαίνει 25 και 7, 32. Ναι, για τη δεύτερη γενιά. Ναι. Δεν είναι εύκολο να βρεις τέτοιο νούμερο, έτσι. Αυτά περί δημοσκοπήσεων. Τώρα, βέβαια, Χριστόδουλε Μιχαλάκη, εγώ έχω μια μεγάλη απορία. Πριν πούμε, γιατί θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πάνο τον Μαμψαδέλη με τον Λονίδα τον Παπά. Η απορία μου είναι η εξής. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τώρα δεν είναι τυχαίος, έτσι, έχει μια διαδρομή 4 δεκαετίες, είτε κάποιοι τον ψηφίζουν οι Τόκοι, είτε τον συμπαθούν οι Τόκοι. Δεν είναι τυχαίος στην πολιτική. Έχει τη δική του τέλος πάντων σχολή.
οι συνεργάτες του, οι πολιτικοί του επιστήμονες δεν εισηγήσαν κάποια πράγματα, ενώ δημοσκοπικά, διότι όταν κατεβαίνει ένας στο δικό του εκτόπισμα, δεν κατεβαίνει να καταγράψει δυνάμεις τώρα Παπανδρέου, δεν είναι ούτε ο Γερουλάνος, ούτε ο Καστανίδης να καταγράψουν τη δύναμή μου. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός που κατεβαίνει για να κερδίσει και να σαρώσει. Τι ήταν αυτό το οποίο τους εγκλώβησε και δεν μπόρεσαν να δούνε και λίγο παρακάτω τι λέει η κοινή γνώμη, τι θέλει ο κόσμος του Πασόκ. Γιατί κατέβηκε σε ένα γνώριμο χώρο. Δεν κατέβηκε υποψήφιος αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία να πω δεν ήξερε τα χωράφια. Στο Πασόκ κατέβηκε. Αυτός είναι και κυρίως ο λόγος και, που και εγώ πίστευα, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές και στην εκπομπή σου, Γιάννη, ότι πίστευα ότι ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πίστευα ότι υπήρχαν κάποια άλλα δεδομένα που. Εσύ έλεγε τη δική σου αίσθηση όμως. Εσύ μιλούσε ως Χριστόδουλος Μιχαλάκης και έλεγε την αίσθησή σου. Εμένα η απορία μου είναι άλλη. Ένας έμπειρος, γιατί ο Παπανδρέου, από ό,τι μου έχουν πει, όταν τον είπε Καρακλούμη, πρόεδρε, δεν πάμε καλά, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη δεύτερη θέση. Ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είναι λίγο μπροστά και ότι εμείς πάμε από το κακό στο χειρότερο και υπάρχει κίνδυνο στις βουλευτικές εκλογές, αν δεν τις κάνουμε τώρα τις βουλευτικές, να βγούμε τρίτο κόμμα το Πασόκ. Δεν την άκουσε την Καρακλούμη τότε ο Παπανδρέου. Άρα προφανώς μήπως έχει θέμα εδώ το ότι ήταν δεν. Μια ισοκομματική διαδικασία. Ήταν άλλο τώρα. Πιστεύω ότι είναι μια άλλη διαδικασία. Είχα την εντύπωση, πράγμα που διαψεύστηκε, ότι οι σύμβουλοι του τον οδηγούσαν σωστά. Πιστεύω ότι ήταν. Το στείλαν στα βράχια. Δεν υπήρχαν σωστές συμβουλές. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εγώ ήθελα να είναι από την ώρα που έκανε την επιλογή να κατεβεί, έπρεπε να κατεβεί και στο debate το πρώτο. Ναι, πολύ να ξεκάθαρη η θέση να δω και το βραδιά που κάναμε το follow-up με τον Κωστή Σιμιτζίδη. Την επόμενη φορά που ζητούσε το debate να έχει. Να είναι πιο βάσιμο και πιο ισχυρό αυτό που ζητούσε. Σε πολλά διαφωνώ από το επιτελείο του και από τις αποφάσεις που πάρθηκαν τελικά. Σε αυτό που συμφωνώ είναι σε αυτό που δήλωσε και ο ίδιος, ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει ενωμένους, ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί. Οι πρωτοβουλίες είναι στα χέρια του. Αυτό θα επιστρέψουμε άλλωστε. Αυτό βέβαια, Μιχαλάκη, εσύ έχεις τη δική σου διαδρομή και δεν είσαι ένας άνθρωπος που περιμένει, θα πει ο Παπανδρέου επί τούτου. Και το έδειξες και το 2015 και το έχεις δείξει και στο παρελθόν. Οπότε ο καθένας και με τη δική του στρατηγική έχει δείξει το τι και πώς. Το ότι έκαμε στην επιλογή σου και στήριξες τον Παπανδρέου δεν σημαίνει ότι αν αύριο θα έλεγε ξαναπάμε στο Κηδισό και φεύγουμε και δεν γίνονται. Καλησπέρα στον Λεωνίδα Παπά, καλησπέρα στον Πάνο Μαμτσαδέλη. Είναι στη γραμμή μας, έτσι. Καλησπέρα, τους βλέπω. Λεωνίδα, να ξεκινήσω Παπά μαζί σου. Καταρχήν να σε συγχαρώσουν εκπρόσωπος εδώ και στην, του Νίκο του Ανδρουλάκη. Από το 2017 ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, αυτός ο αγώνας δρόμου. Είδα και στο τελευταίο σποτ που έκανε μέσα ο Ανδρουλάκης, σε περιέλαβε, έτσι. Καλά είδα και τις φωτογραφίες που τρέχανε. Ναι. Σωστά, τις είδα, τα χαρακτήρια ξύπνε σε όλους ό,τι μετήχαν σε ΠΕΤ, ανεξαρτήτως ποιον υποστήριξαν. Είχα πει και την ότι από σήμερα το πρωί ανδρουλαχική και λοβερδική είμαστε το ΠΕΝ, ενός υπάρχουν νικητές ΠΕΝ. Βέβαια υπάρχει και ένα, είχα πει την πρώτη Κυριακή, το μία ανανέωση. Και τη δεύτερη Κυριακή. Κάνει διακοπές, ναι. Δημήτρη, κάνει διακοπές ο κύριος Παπάς, γιατί κάτι φταίει στη γραμμή του. Να βάλουμε μια ανατελεία για να δούμε λίγο το σήμα του Λεωνίδα Παπά. Καλησπέρα στον Πάνο τον Μαμτσαδέλη. Καλησπέρα σας και στους προσκεκλημένους σας. Μαζί κάναμε αρκετές αναλύσεις. Κάναμε αναλύσεις και για τα αποτελέσματα και ανάμεσα στον πρώτο, στο δεύτερο γύρο, τις τάσεις κτλ. Ήσταν από αυτούς όπου το έψαχνε, μπορώ να πω, και έβλεπε, προσπαθούσε δηλαδή να διαβάσει με ιδιαίτερη προσοχή αυτά. Δεν ξέρω αν ακούσετε πριν που έλεγε ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, ο δημοσκόπος, ότι το σημαντικό είναι να μπορούμε να διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, να ξέρουμε αν τις διαβάζουμε και θέλουμε μεγάλη προσοχή στην ανάλυση για να μην βγουν και ασφαλμένα συμπεράσματα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Άκουσα τον κύριο Βασιλιάδη. Προσπάθησα όλο το προηγούμενο διάστημα να θέσω τα ερωτήματα που κυριαρχούσαν. Ξέρετε, οι εσωτερικές εκλογές είναι ένας διάλογος ιδεών, ο οποίος απλά προσωποποιείται στον έσχατο βαθμό. Αυτό έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάθε υποψήφιος κόμιζε την ιδέα του και την άποψή του στο δημόσιο διάλογο και αυτά εν τέλει αντιπαρατέθηκαν. Θεωρώ ότι άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Βασιλιάδη. Υπάρχει ένα θέμα με τις δημοσκοπήσεις.
Είτε πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται, είτε πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν πρέπει να τις λαμβάνουμε τόσο πολύ υπόψη μας. Μπορεί να είναι μία φωτογραφία της στιγμής, όπως άκουσα να λέγεται, αλλά πλέον στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η φωτογραφία της στιγμής μεγενθύνεται σε έναν τέτοιο υπερθετικό βαθμό που ενδεχομένως πολλές φορές αλλάζει και τις ισορροπίες ή δημιουργεί τελικά. Παραμορφώνεται η φωτογραφία, γιατί είπε για τους τίτλους ότι όταν ένας δημοσιογράφος παίρνει τη δημοσκόπηση και βάζει έναν τίτλο που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο περνάει, περνάει μια στρεβλή εικόνα τη φωτογραφία της στιγμής, που δεν είναι αυτό που λέει, έτσι. Είναι μεγάλη η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μία απλή φωτογραφία της στιγμής μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Αυτό στο οποίο ευτυχώς όλοι πέσαμε μέσα είναι η μεγάλη προσέλευση που είχαμε στις κάλπες του κινήματος αλλαγής και ναι, τις δύο Κυριακές. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν πραγματικά πολύς ο κόσμος που ήρθε. Εγώ θα βάλω ως αφετηρία όχι το 2017, αλλά τις εσωκομματικές εκλογές από το 2015. Το 2015 είχαμε 50.000 ψηφοφόρους στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, στις εσωκομματικές εκλογές, 210.000 το 2017 και φτάσαμε στις 270.000. Αυτό, ξέρετε, δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε με συστηματική δουλειά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα-πρώτα η αείμνηστη πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, η Φόφη Γεννηματά, και μετά όλοι οι υπόλοιποι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Νομίζω αποκαταστάθηκε και με τον Λεωνίδα τον Παπά η γραμμή, έτσι. Είμαστε εντάξει και το πλάνο. Είναι πολλές φορές με τις ταχύτητες, έχει σχέση με την ταχύτητα. Δεν ξέρω, με ακούτε? Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω. Εξαιρετικά. Επειδή σας διάκοψα πριν και έδωσα το λόγο στον Πάνο τον Μαμουτσαδέλη, βάζοντας αυτό το ερώτημα, γιατί βάλαμε και τις δημοσκοπήσεις, βάλαμε τις πολιτικές αναλύσεις. Σαφώς και οι ισοκομματικές εκλογές, εγώ συμφωνώ, έχουν τα δικά τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτές δεν είναι εκλογές, δεν στείνεται μια κάλπη και ότι δεν έχουν, όπως όλες οι εκλογές, τους νόμους, τη στατιστική και τα μαθηματικά, αρκεί να μην μπαίνουν στη μέση άλλα πράγματα. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα και το επιστέγασμα που βγαίνει. Και βέβαια για τα social media, αυτό το οποίο έχω να σχολιάσω και το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουν αναλύσει και ειδικοί, γίνονται διαλέξεις, προβληματίζει και εμάς δημοσιογράφους, ότι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο μέσο παραπληροφόρησης, fake news, ψευδών και ανόητων πραγμάτων. Δηλαδή τώρα γράφει ένας μια ανοησία, την παίρνουν και την κάνουν αναμετάδοση σε όλο τον κόσμο, ότι ξέρω εγώ κάποιος έκανε την πέμπτη δόση και έβγαλε φτερά. Και το βλέπεις παντού να το γράφουν και λες τι έγινε, ποιος έκανε πέμπτη δόση και έβγαλε φτερά. Έγραψε κάτι ένας εκεί στο Face, το πήρανε και έγινε σημαία. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από πού διαβάζουμε, τι διαβάζουμε, διότι τα social media αποτελούν ένα τεράστιο κίνδυνο, είναι ένα άφιλτρο εντελώς πράγμα, με ό,τι αυτό εγκυμονεί όταν δεν υπάρχει το φίλτρο. Μια φορά με έλεγε ο Κώστας ο Τάτσης, ποια είναι η διαφορά, μου λέει, του λογικού με τον τρελό? Λέω, ποια είναι? Το φίλτρο, μου λέει. Αυτός ο οποίος είναι, μου λέει, λογικός, έχει ένα φίλτρο, φιλτράρει αυτά που σκέφτεται. Οπότε ό,τι του κατεβαίνει δεν το λέει. Ενώ μου λέει ο τρελός, ό,τι του έρχεται θα στο πει. Το φίλτρο έχει χαλάσει, δεν λειτουργεί. Οπότε ό,τι κατεβαίνει σου το λέει. Έτσι είναι και τα social media. Είναι άφιλτρα όλα. Ναι. Δεν υπάρχει ο έλεγχος. Ο Φιντανίδης, ο Σεραφείμ, εδώ μας είχε πει σε αυτό το στούντιο ότι είναι η εκδίκηση της γυφτιάς. Ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει, θα εκδικείται και θα γράφει ό,τι θέλει, ό,τι τόσα χρόνια δεν το επέτρεπαν να πει όλη τη ζωή. Ενώ και ο αλγόριθμος δεν είναι κανένα σοβαρό φίλτρο, είναι μάλλον. Προφανώς, κύριε Σιμιτζή μου, δεν είναι, γιατί. Πολύ χοντρικό φίλτρο. Επαναλαμβάνω τώρα, άμα γράψει ένας μια ανάρτηση ότι ένας έκανε πέμπτη δόση και έβγαλε φτερά, μπορεί να το δει σε όλο τον πλανήτη να το έχουν κάνει αναδημοσίευση. Τον είδα που πετούσε, λέει, από αυτό. Ο Χριστόδουλος έκανε πέμπτη δόση και πετούσε. Εγώ μάλιστα. Σπάιντερμαν θέλω να γίνω. Λοιπόν, ο λόγος του Λεωνίδα τον Παπά, γιατί είπαμε το διακόψαμε πριν και έχει γίνει αποκατάσταση του ήχου. Να συνεχίσει το αυτό το οποίο ξεκίνησε πριν, κύριε Παπά. Για τις εκλογές. Ναι, για τις εκλογές. Ακούω. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτά που σχολιάζεται. Πρώτα απ' όλα, η δημοσκοπική εταιρεία του κύριου Βασιλιάδη και ο ίδιος ο κύριος Βασιλιάδης διέσωσαν το κύρος των δημοσκοπήσεων, αλλά έπαιξαν και ένα σημαντικό ρόλο, γιατί κατά την άποψή μου οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ σημαντικές στη δημοκρατία. Και η αναξιοπιστία με την οποία πήγαν κάποιοι να περιβάλλουν σωριτών όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες δεν είναι καλός ιονός για τη δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες. Και το κύρος τους και η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες
διακοπήσεις είναι πολύ σημαντικές για τη δημοκρατία. Επιπλέον ήθελα να πω, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, σε όλη την Ελλάδα, στον Παναγιώτη, τον Καδέλη, τον Κουτάνη, τον Κοροζίδη, τον Κώστα, τον Μισή, τον Ιάκο, τον Κιμήδη, και όλοι τους καταστάσεις, αλλά και σε όλους τους εθνικτές, τελέχωσαν αυτή την εταιρεία και είχαμε μια άψογη διαδικασία σε όλη την Ελλάδα με πολύ πολύ μικρά προβληματάκια. Τέλος, θέλω να τονίσω αυτό που ξεκίνησα να λέω, το πολιτικό διακύβευμα, έτσι μάλλον, φίλες και φίλοι, ότι την πρώτη Κυριακή το μήνυμα ήταν μια... Η δεύτερη Κυριακή, η καθαρή εντολή, χωρίς ανατελείες, χωρίς παρενθέσεις, και μπορώ να σας πω ότι εκτιμώ ότι υπήρχαν και άνθρωποι που άλλαξαν την επιλογή τους στο δεύτερο γύρο για να δώσουν μια συγκεκριμένη καθαρή εντολή στον νέο πρόεδρο να μπορεί αυτά που υποσχέθηκε, αυτά που δεσμεύτηκε και αυτά που θέλησαν οι πολίτες να τα υλοποιήσει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Εδώ και πέρα, βέβαια, τα φώτα της δημοσιότητας, ξέρετε, είναι και πάλι πάνω στο ΠΑΣΟΚ. Η μπάλα είναι στο δικό μας πεδίο ξανά. Θα έχουμε πρωτοβουλίες αρκετές. Μένει στον πρόεδρο και στα στελέχη συνεχώς αυτή την προσπάθεια να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν το ΠΑΣΟΚ με πολιτικά πράγματα. Είναι καλή η πολιτική συγκυρία, διότι μια κυβέρνηση που σιγά-σιγά έχει φθορά, απογοητεύει στην συγκεκριμένα πεδία διαχείρισης της δημόσιας ζωής. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Ο κόσμος έχει πολύ νοπές νήμες από την κακή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εδώ καλεί τη δημοκρατική παράταξη να ξαναπεί το ρόλο που έπαιξε και στο παρελθόν, ένα ρεαλιστικό και σοβαρό πρόγραμμα να απαντήσει τις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών. Και νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε βεβαιότητα ότι είναι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θα δούμε αύξηση των εκλογέων. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ψήφισε ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Δεν μετακινήθηκε σε άλλα κόμματα, αλλά δεν εκφραζόταν στην κάλπη επί σειρά ετών. Συνειδητά απήχε, διότι δεν ένιωθε να εκπροσωπείται από τα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές. Είχε δυσάρεστη τύχη από ΠΑΣΟΚ. Τώρα δίνει την ευκαιρία σε αυτόν τον κόσμο που καταβάζει την άνθρωποι κεντρώοι, προοδευτικοί, να επιστρέψουν, να μετάσχουν και να τοποθετηθούν. Και αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Και επειδή ρωτήθηκα και από συναδέλφου σα, κύριε Χατζημαρκάκη, ποια θα είναι η μεγάλη πρόκληση για τον Νίκο Ανδρουλάκη, για το ΠΑΣΟΚ στο επόμενο χρονικό διάστημα, η εκτίμησή μου είναι ότι η μεγάλη πρόκληση είναι ότι ένα πολιτικό όπω είναι ο Νίκο Ανδρουλάκη, είναι σοβαρό και ρεαλιστή, πώ θα μπορέσει να συνδυάσει τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και το ρεαλιστικό πρόγραμμα με την προσπάθεια που κάνουν πάντοτε όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση να ανεβάσουν τα ποσοστά του. Πώ θα συνδυάσει την προσπάθεια να παραμείνει συνεπή στι αρχέ του, χωρίς να λαϊκίσει στην προσπάθεια να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος. Αυτή είναι και η πρόκληση της επόμενης χρονικής περίοδου. Βέβαια, θα δούμε τώρα και το επόμενο διάστημα, το κρίσιμο των 40 ημερών της δημοσκοπήσης. Ήδη έχω στα χέρια μου κάποια πρώτα σποραδικά ευρήματα. Έχω μηνύματα, κύριε Χατζημανούλη, μου επιτρέπετε, ότι θα είναι πολύ ενθαρρυντικές δημοσκοπήσεις. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι, εγώ έχω όμως, εσείς λέτε τι είναι ενθαρρυντικό και τι όχι. Εγώ λέω ότι στα χέρια μου τι έχω πιάσει από δημοσκοπήσεις που γίνονται, γιατί στη διετία οι δήμαρχοι, όπως ξέρετε, μετριούνται σε όλη τη χώρα και ήδη πιάνουν παραλλήλως, για περιφέρεια μιλάω βέβαια έτσι, προς την περιφέρεια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση με διαφορά. Αλλά αυτό μένει να το δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή το ότι είναι τρίτο κόμμα και με διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, και περιμένω την πρώτη, η οποία θα έχει σχέση με λεκανοπέδιο, και εκεί το λεκανοπέδιο δεν είναι όπως είναι οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί έχασε ο Λοβέρδος. Το λεκανοπέδιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πανελλήνιας δημοσκόπησης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, όπως και η Θεσσαλονίκη. Είναι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αν εκεί δεν βρει βηματισμό το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να περάσει ποτέ το ΣΥΡΙΖΑ, όταν τα μεγάλα αστικά κέντρα κλείνουν την πόρτα. Σε αυτή τη φάση που μιλούμε πάνω, εδώ και καιρό φαίνεται αυτή η ανατροπή στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα, μένει να το δούμε να υλοποιείται και τι θα γίνει στο λεκανοπέδιο Αττικής και Θεσσαλονίκη. Ναι, κύριε Μαμτσαδέλη. Όσον αφορά την άνοδο του κινήματος αλλαγής, θεωρώ και εγώ πως προδιαγράφεται το μέλλον πολύ καλύτερο από ότι αυτό των τελευταίων ετών. Είπα και πριν ότι τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο. Έγινε εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια από το κίνημα αλλαγής. Θεωρώ πως οι θέσεις μας ήταν ουσιαστικές, οι παρεμβάσεις μας ήταν στα πλαίσια και στα μέτρα
του δυνατού, του λογικού και του μέτρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό τα τελευταία 10 χρόνια ανάμεσα στην δημαγωγία και στο λαϊκισμό, είτε δεξιό είτε αριστερό, να καταφέρνεις να κρατάς τον αυτοσεβασμό σου, να κρατάς την πολιτική σου αυτονομία απέναντι στις προκλήσεις και να καταφέρνεις να φτάνεις σε αυτό το σημείο να κοιτάς το 10%, το 12% να είναι πολύ πιο κοντά. Θεωρώ λοιπόν πως το επόμενο διάστημα είναι για εμάς ένα διάστημα όπου θα είναι πολλές προκλήσεις, πολλά τα στοιχήματα για τον νέο αρχηγό. Όμως η άνοδος αυτή, η προσέλευση του κόσμου στην κάλπη, πιστεύω πως στο τέλος θα μετουσιώσει αυτή τη δυναμική και σε ψήφους στις εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Κύριε Παπάγο, ένα τελευταίο έχω να ρωτήσω για σας. Δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσει κάτι ο κύριος Χαλάκης, ο κύριος Σιμίτζης, η κυρία Πετράκη. Εάν, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος επικοινωνεί με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, άλλωστε εδώ και τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει μαζί είχαμε συζητήσει για το πώς θα γίνουν και για την Ευρωβουλή κτλ. Αν είστε από αυτούς, γιατί είστε ένας Μακεδόνας, έτσι, ο οποίος πολιτεύεται εδώ, ζει στην περιοχή μας, όπου θα τον ζητήσει πλέον, γιατί είναι ο νέος πρόεδρος αυτού του κόμματος, να πάρει καθαρές θέσεις, να ανοίξει τα χαρτιά του και να μην είναι εγκλωβισμένος πίσω από κάποια ζητήματα που ενδεχομένως πήρε στο παρελθόν σε επίπεδο πολιτικών συμβουλίων κτλ. Και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Διότι θα προκύψουν ζητήματα εδώ που αφορούν την περιοχή μας. Θα έρθει στη Βουλή το θέμα της υπερψήφισης για τα πρωτόκολλα των Σκοπίων. Θα έρθει το θέμα της ένταξης των Σκοπιανών. Πρέπει να πάρει θέσεις πια. Δεν είναι όπως την Τηλαμαχία που κρύφτηκε και δεν απάντησε. Πλέον έγινε αρχηγός του κόμματος. Εσείς θα είστε από αυτούς ο οποίος θα τον πείτε ότι πρόεδρε πλέον εδώ η Μακεδονία. Γιατί εδώ ήρθαν και στελέχη σας, είδατε, οι οποίοι στηρίξαν τον Ανδρουλάκη και είχαν ξεκάθαρη θέση. Ναι, αλλά τώρα ναι, τώρα σε πολλά. Μπορώ να σας πω ότι εμείς διεκδικούμε να έχουμε μία αυτοτομία οι Βορειοελλαδίτες και έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία έτσι στα εθνικά θέματα και στο μακεδονικό ζήτημα. Το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Όμως νομίζω πως ο Ανδρουλάκης έχει ξεκάθαρες θέσεις και πολλές ακόμη και δεν σας ακούμε καλά όμως, κύριε Παπά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέτε. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Δημήτρη, θα πρέπει τον ήχο να τον ξανακαλέσεις, να βγει από. Να είναι διατηλεφώς. Δεν είναι δυνατόν. Μήπως δεν είναι τα ακουστικά του. Μήπως θα βγάλει τα ακουστικά. Μήπως τα ακουστικά του. Δεν ξέρω τι αλλά δεν είναι αυτό ήχο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μήπως δεν κάνω καλή επαφή. Πάντως, επειδή το. Κλείσε την οθόνη, σε παρακαλώ. Κάνε αποκατάσταση του ήχου για να κλείσουμε με τον κύριο Παπά και με τον κύριο Μαμτσεδέλη. Όχι, όχι, να κλείσει, βγάλει την γραμμή Δημήτρη και κάνε τα τεστ. Πριν τη δεύτερη Κυριακή, αν δεν απατώμε, σε πρωινή εκπομπή άκουσα εγώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να παίρνει σαφή θέση. Ποια ήταν η θέση του δηλαδή. Σχετικά ότι δεν είναι η συμφωνία, δεν είναι προς τα συμφέροντα της χώρας. Και τι θα κάνει στα μελούμενα. Και, τι? Και για τα μελούμενα τι πρόκειται να πράξει. Καλά, αυτό θα μα το πει τι θα κάνει στα μελούμενα. Το ρώτησαν σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ρωτήθηκε. Και το άκουσα δηλαδή. Ναι, ποιο είναι στη γραμμή τώρα, μισό λεπτό, Δημήτρη. Γιατί ο κύριος Μαμτσαδέλης είναι οκ. Okay. Δεν έχει θέμα. Εγώ είπα να κάνεις τη δοκιμή να βάλεις από τηλέφωνο τον κύριο Παπά. Γιατί δεν ακούγαμε τίποτα. Ο κύριος Μαμτσαδέλης βάλτο στη γραμμή, ακουγόταν πεντακάθαρα. Δεν είχε θέμα. Κύριε Χατζη Μανουήλ, με ακούτε εμένα. Ναι, εγώ σας ακούω πολύ καθαρά. Εσείς δεν είχατε, διακοπές καθόλου του. Ωραία. Κοιτάξτε, γενικά πρέπει να γίνει αποδεκτό. Έχει γίνει, είναι βέβαιο αυτό ότι. Το κίνημα αλλαγής δεν δημιουργήθηκε χθες. Έχει δημιουργηθεί ήδη από το 2017 ως συνέχεια και συνασπισμός άλλων κομμάτων. Άρα το κίνημα αλλαγής στο σύνολό του, όπως φυσικά εκφραζόταν και από την πρόεδρο του κίνηματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, και θα εκφραστεί από τον νέο αρχηγό, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως στο πλαίσιο των γραμμών που έχουν αποφασιστεί από τα συνέδρια του κίνηματος αλλαγής, έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα. Το κίνημα αλλαγής έχει θέση και για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Φυσικά και ο νέος αρχηγός θα έχει τις νέες απόψεις του. Όμως το κίνημα αλλαγής ουδέποτε δεν είχε κενό όσον αφορά την πολιτική του. Ούτε θα έχει τώρα, έστω και σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, μέχρι δηλαδή ο νέος αρχηγός να πάρει την αναγκαία πίστοση χρόνου, να χαράξει τις δικές του γραμμές και να κάνει πράξη όλα αυτά τα οποία υποστήριξε. Το βάζω σε μια διαφορετική βάση, κύριε Μαμτσαδέλη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι και ένας ευρωβουλευτής χρόνια στην πολιτική. Έχει αναφερθεί, έχει πάρει θέση σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Δεν προκύπτει λοιπόν κανένα κενό στις θέσεις είτε του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, του νέου Προέδρου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, είτε του Κινήματος Αλλαγής στο σύνολό του. Μισό λεπτό, γιατί το βάζετε σε μια διαφορετική βάση. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα τα κόμματα
οι αρχηγοί βάζουν τις δικές τους πινελιές και κάνουν τις δικές τους εισηγήσεις. Για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, η εισήγηση της Γεννηματά ήταν ξεκάθαρη. Και τελικά ήταν αυτή η οποία επικράτησε. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, λες, τις διαφωνίες που υπήρχαν, αυτό που, ναι, που ακούστηκε. Εάν σήμερα, γιατί στην πολιτική δεν γράφεται με το αν, αρχηγός ήταν ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει πάρει μια πολύ καθαρή θέση δημοσίως και δεν θα μπορούσε να ήταν σήμερα στο κίνημα αλλαγής ή Πασόκ, δεν ξέρω γιατί θα αποφασιστεί προφανώς και οι αλλαγές θα υπάρχουν και στο όνομα. Είναι σαφές ότι θέλουν να επιστρέψουν τον όρο Πασόκ, αλλά θέλουν να τον επιστρέψουν με κάποιον προσδιορισμό, όπως λέμε, Βόρεια-Νότια Μακεδονία, για να μην έχει θέματα φορολογικά με το ΑΦΜΗ κτλ. Εγώ τα κατανοώ αυτά. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε κανένας. Δεν είναι, ούτε αυτό είναι σωστό να λέγεται ακριβώς έτσι. Μα έτσι είναι όμως. Είναι έτσι. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Είναι δεδομένο. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να λέγεται ΠΑΣΟΚ, λέω. Και κόμμα έχουμε και θέσεις έχουμε και σήματα έχουμε και σύμβολα έχουμε. Πασόκ δεν μπορεί να λέγεται κύριε Μαμτσαδέλη γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το λέω καθαρά. Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει αυτό το πράγμα κάποιος, διότι η επιχορήγηση που παίρνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πληρώσει ό,τι διακανονισμός και να γίνει, ό,τι οικονομική διαχείριση και να γίνει. Η επιχορήγηση, την επιχορήγηση λαμβάνει το κίνημα αλλαγής, το οποίο αποπληρώνει κανονικά τις οφειλές που έχουν και τα συμμετέχοντα. Το διακανονισμό, ο οποίος έχει γίνει. Είναι μια διαφορετική συζήτηση που δεν θεωρώ πλέον ότι ενδιαφέρει. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο, έχουν κριθεί και από εδώ και πέρα έχουμε ένα νέο αρχηγό, ο οποίος θα χαράξει το νέο ορίζοντα πάνω στον οποίο θα πορευτούμε. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, έλεγα πριν, είναι και στην κουβέντα ο κ. Μητσοδέλης, ότι ο Παπανδρέου ήταν αρχηγός. Τι θα κάνει δηλαδή, θα συνέχιζε την γραμμή αυτήν όταν είναι ξεκάθαρο να δίνει υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και το θεωρεί ότι καλύτερο. Πώς θα ήταν αρχηγός σε ένα κόμμα και θα έκανε διαχείριση σε πράγματα τα οποία έχει μια τελείως διαφορετική άποψη, την έχει διατυπώσει, την έχει αναλύσει, την έχει εξηγήσει και δεν κρύφτηκε έτσι. Είτε κάποιο συμφωνεί μαζί του, το έχει. Παρόλα αυτά, το Πασόκ μπορεί να είναι αρχηγικό κόμμα, να παίζει μεγάλο ρόλο ο αρχηγός, αλλά οι διαδικασίες των οργάνων είναι αυτές που καθορίζουν και τις θέσεις που θα έχει, που έχει και ήδη έχει σε όλα τα θέματα. Δηλαδή και η θέση της γεννηματά, της αείμνησης γεννηματά, που ήταν ξεκάθαρη απάντηση στο θέμα του Σκοπίων, δεν ήταν γιατί αποφάσισε μόνη της και επέβαλε στους άλλους. Ναι, αλλά όλοι οι αρχηγοί ελέγχουν τα πολιτικά συμβούλια. Και όταν μια φορά αφισβήτησε το Πολιτικό Συμβούλιο τον Παπανδρέου στο Πεντελικό, τον Αντρέα, τι τους είπε? Θα το διαλύσω και δεν θα μείνει τίποτα. Και όλοι έκαναν εκείνες, πίσω τότε, στο Πεντελικό. Άλλες εποχές εκείνες, άλλη πολιτική για αυτό που μιλάμε τώρα, ο Αντρέας ο Παπανδρέου, ήταν άλλος πολιτικός. Άλλη νοοτροπία και άλλη πρακτική. Και βασιζόταν και στις επικοινωνιακές του ικανότητες, αλλά και στην. Ναι, εγώ θέλω να πω, που, κύριε Μιχαλάκη, ότι δεν μπορεί ένας αρχηγός να πάει στο βήμα της Βουλής και να υπερασπιστεί κάτι που δεν το πιστεύει ή είναι ριζικά αντίθετος. Για φανταστείτε τώρα έναν δήμαρχο. Αυτό συμβαίνει και με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, έτσι. Τι εννοείται πρακτικά με τη συμφωνία των Πρεσπών? Ο κύριος Μητσοτάκης είπε παραμονές σε κύριε Μαμτσαδέλη ότι αν στη Βουλή την ομιλία του την άκουσα με πολύ προσοχή, όπως άκουσα και την ομιλία του Σαμαρά. Η οποία ομιλία του Σαμαρά ήταν σαν άκουγα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν υπήρχε διαφορά στις ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά, ήταν σαν φωτοτυπίες οι δυο τους για το θέμα του συγκεκριμένο, για το Σκοπιανό. Και ο Μητσοτάκης ήταν ξεκάθαρος και είπε: εδώ και τώρα σας καλώ να το καταψηφίσουμε. Εάν γίνω πρωθυπουργός, θα το τηρήσω, διότι οι διεθνείς συμφωνίες τηρούνται. Το κράτος έχει συνέχεια. Και θα με φέρετε στη δυσχερή θέση να το τηρήσω κατά γράμμα και απόλυτα. Αν θέλετε τις ομιλίες ότι τις έχουμε, δεν είναι κάτι το οποίο έχουν. Τα έχουν πει δημοσίως. Και αυτό κάνει. Δεν το έφερε πάντως. Ορίστε. Δεν έφερε τα πρωτόκολλα. Ο κ. Μητσοτάκης άλλο λέει. Ρώτησε ποια είναι η θέση σήμερα του Μητσοτάκη σε σχέση με αυτό το θέμα. Και λέω είναι αυτή ακριβώς που είπε εκείνη τη βραδιά όταν ψηφιζόταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Ότι αν γίνω πρωθυπουργός, θα το τηρήσω μέχρι κεραίας. Το κάνει. Το είπε πριν τις εκλογές αυτό. Το είπε μετά τις εκλογές. Τι, ότι θα τηρήσει τη συμφωνία? Φυσικά, άμα ψηφιστεί, ναι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είπε ότι θα τα δεσμεύει. Είπε ότι θα δεσμεύει. Αν σήμερα ψηφιστεί. Και θα το τηρήσω, είπε. Ναι, γιατί το ρωτήσανε. Τι θα κάνετε, το ρώτησα. Δεν το τηρεί. Και τι θα κάνω, λέει. Δεν φέρνει τα πρωτόκολλα. Κάτι φοβάται. Όχι, τα πρωτόκολλα έχουν σχέση με τον άλλον. Αν και ο άλλος κάνει αυτά που πρέπει. Δηλαδή, αν στην πορεία εμείς έχουμε εναρμονιστεί σε όλα και οι Σκοπιανοί κάνουν τα δικά τους, γιατί να φέρω εγώ τα πρωτόκολλα να τα υπερψηφίσω? Όλα τα ρυθμίζει η συμφωνία. Δηλαδή. Και δεν βάζει τέτοια ζητήματα αμοιβαιότητας όσον αφορά τα πρωτόκολλα.
Εγώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι όμως εδώ, αγαπητοί φίλοι και κύριε Χατζημανουήλ. Ποια ήταν η θέση της αείμνης της Φόφης γεννηματά για το, ας πούμε, σκοπιανό ζήτημα? Ποια ήταν η θέση και τελικά καταψήφισε τη συμφωνία? Να το θυμίσουμε λιγάκι. Η θέση του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά είναι ναι στη σύνθετη ονομασία που περιέχει γεωγραφικούς όρους. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είχε υποθεί εδώ και 20 χρόνια. Ήταν απόφαση η οποία είχε πάρθει στα όργανα. Επί Βενιζέλου και επί Γεωργίου Παπανδρέου. Όχι επί Ανδρέα, γιατί ο Ανδρέας είχε άλλη άποψη. Ναι, και επί Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, στη σύνθετη γεωγραφική ονομασία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε ότι το βασικό μας θέμα, και είναι βασικό θέμα, είναι το θέμα του ονόματος. Είναι το θέμα της προπαγάνδας, γιατί το να θέλει το όνομα Μακεδονία είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργία κράτους Μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, τη Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι απλό ένα θέμα ονόματος. Ναι. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών. Είναι ακριβής του δήλωση. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Αυτό το λέει ο Παπανδρέου λίγο πριν φύγει από τη ζωή ως έναν ενεργεία πρωθυπουργός. Συμφωνώ, έτσι υπόθηκε, αλλά θέλαμε να προσαρμοστούμε σε μια διεθνή πραγματικότητα που έλεγε ότι μετά από 100 σχεδόν χρόνια που αυτό το κρατήδιο ονομαζόταν όπως ονομαζόταν, δεν μπορούσαμε εύκολα να αλλάξουμε την ονομασία και την αυτοσυνειδησία των κατοίκων του. Άρα λοιπόν επιλέχθηκε ως λύση η σύνθετη γεωγραφική ονομασία. Και αυτό ήταν και θέση και της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτισμένα πράγματα. Καλά, όπως λέμε, συμφωνία, δεν ήταν όλοι διαθέσει. Ο Γιώργος Μητσοτάκης έλεγε, ποιος το θυμάται αυτό. Η συμφωνία. Ας δώσουμε το όνομα, λέει, το θυμάται κανένα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, γιατί εντάξει, δεν θα μαλώσουμε για ένα θέμα το οποίο. Όχι, μαλώνουμε. Απλά θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διαθέσει. Τρόπο. Λοιπόν, ήταν υπέρ της σύνθετης γεωγραφικής ονομασίας. Αυτό είχε πει ο Κώστας Καραμαλής στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου τότε. Το περιβόητο βέτο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ήταν πραγματικά έτσι, ναι, βέτο ήταν, με όλη τη απειλή υπήρξε. Ήταν μια απειλή. Λοιπόν, η συμφωνία λοιπόν αυτή των Πρεσπών δεν αρέσει σε εμάς τους Πασοξίδες, γιατί έχει άλλα στοιχεία. Έχει το στοιχείο της γλώσσας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο είναι που διαμορφώνει τελικά μια μακεδονική συνείδηση. Το μακεδονική, εγώ θα το βάλω εντός εισαγωγικών, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν μιλάμε στον ξένο, στον Άγγλο, στον Γερμανό κτλ. Το μακεδονική αυτός το αντιλαμβάνεται ως χωρίς. Μα εδώ υπάρχει μακεδονική σαλάτα. Και όταν ρώτησα τι είναι αυτό, μου είχα πει ότι είναι το Σκοπιανό και την πέταξα. Όχι. Δεν κατάλαβα εγώ τι εννοούσα. Έχει πολλά συστατικά. Όπως ήταν κάποτε η Μακεδονία. Δεν το κατάλαβα. Πού να το καταλάβω τι εννοούσα. Εκείνο λοιπόν το οποίο οφείλουμε εμείς να κατανοήσουμε είναι το εξής. Υπάρχει σήμερα μια συμφωνία που έχει λάθος στοιχεία. Και γι' αυτό δεν την ψηφίσαμε. Όχι γιατί διαφωνούμε με την ονομασία καθ' αυτή, αλλά γιατί διαφωνούμε με τα στοιχεία της. Μάλιστα. Που είναι και αυτά εξίσου σημαντικά. Να δώσω και το λόγο στον κύριο Παπά όμως, για να τους κλείσουμε. Και δεν ψηφίζει, δεν φέρνει τα πρωτόκολλα. Φοβάται. Τι φοβάται? Κύριε Παπά, γιατί τώρα να σας ακούμε καλά για να ξέρουμε τις απόψεις σας. Γιατί πριν. Συγχωρείτε για το τεχνικό πρόβλημα, προφανώς ήταν. Ίσως λόγω της βροχής έχει πέσει η ταχύτητα σήμερα από τον ΟΤΕ και δεν υπάρχει σωστή ταχύτητα. Δεν ξέρω, κύριε Μαμψαδένη, η περιοχή που βρίσκεται έχει εξαιρετική ταχύτητα. Εγώ ήθελα λοιπόν να πω ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Και ακόμη και αν κάποιος το προσεγγίζει λίγο διαφορετικά, γιατί είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα, με πολλές ερμηνείες και πολλά μικρά επιμέρους ζητήματα που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη συμφωνία, κακή ή πιο κακή, γιατί για μένα είναι μια κακή συμφωνία, αυτές οι θέσεις εκφράστηκαν και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ πειθάρχησαν την άποψη του κόμματος, η οποία ομόφωνα εκφράστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να είστε βέβαιοι λοιπόν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης για όλα τα θέματα θα έχει ξεκάθαρη, κρυστάλλινη άποψη. Μάλιστα. Και να είναι, φαντάζομαι, σε επαφή με όλα τα στελέχη της Βόρειας Ελλάδας, ώστε να τον θυμίζουν ότι η εισήγηση που έκανε στο Πολιτικό Συμβούλιο δεν έχει εναρμονιστεί με τους φίλους του στη Βόρεια Ελλάδα, διότι βλέπω ότι όλοι οι άνθρωποι του στη Βόρεια Ελλάδα έχουν διαφορετική γνώμη. Κύριε Χατζημανουήλ, εγώ θα πω δύο πράγματα. Εύχομαι το πρόγραμμα και οι απόψεις του κόμματος όπως πρέπει να συνδιαμορφωθούν με τη βάση και με τα όργανα του κόμματος. Και εύχομαι ο Νίκος Ανδρουλάκης να κρατήσει την αξιόπιστη στάση που έχει, να μην δούμε αυτό που είδαμε από άλλα κόμματα, που είδαμε στις εκδηλώσεις για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων κάποιοι να χτίζουν καριέρες και να πρωτοστατούν στις παρελάσεις στη Θεσσαλονίκη.
και μετά από λίγους μήνες να ξεχνάνε αυτή τους τη συμμετοχή και αυτές τους τις απόψεις. Εμείς θα είμαστε αξιόπιστοι και σοβαροί και ο Νίκος Ανδρουλάκης το πιστεύω θα το κάνει αυτό με σταθερότητα και συνέπεια, ακόμη και αν οι απόψεις τους δεν αρέσουν. Και εμείς από την πλευρά μας, κύριε Χατζημανουήλ, οι Μακεδόνες, οι Καβαλιώτες, εκεί που διαφωνούμε θα το λέμε πρωτόκολλα, ακόμη και αν δεν αρέσει την ηγεσία. Αυτό είναι το καθήκον μας. Ποιος θα είναι επικεφαλής, πιστεύετε, στην κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Παπά? Αυτό θα το συζητήσουν, πιστεύω, αύριο θα αποφασιστεί, αλλά βλέπω ότι μετά την ισχυρή εντολή που υπάρχει, θα πάμε και εκεί στην λογική της ανανέωσης. Το μήνυμα ελήφθη και από την ηγεσία και φαντάζομαι ότι θα είναι ένας νεότερος από τα ονόματα που ακούγονται εκπρόσωπος του κόμματος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι ο κύριος Κατρίνης, ακουγόταν και το όνομα του κύριου Σκανδαλίδη. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εκεί θα υπάρξει μήνυμα ανανέωσης. Μάλιστα. Πρέπει να είναι απαραίτητα, φαντάζομαι, από το στρατόπεδο του. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Και ο κύριος Κατρίνης δεν υπήρξε και στο παρελθόν, κύριε Χατζημανουήλ, τοποθετημένο σε συγκεκριμένα στρατόπεδα. Για μένα έχει ξεχωρίσει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και ακούω πολύ θετικές προσώπους και άλλων κομμάτων. Είναι μια καλή επιλογή, αλλά δεν είναι η μοναδική επιλογή. Η καλύτερη δυνατή επιλογή θα είναι η επιλογή που θα προκύψει ενωτικά, θεσμικά και θα επιτευχθεί να δώσει και κάποιες μάχες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν και νομίζω ότι τις μεγάλες μάχες ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ θα τις δώσει στην κοινωνία, από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, εκεί που θα ξαναφτιάξει τους δεσμούς που είχαν στο παρελθόν διαραγεί με την ελληνική κοινωνία. Και εμείς να πω κάτι, τελευταίο, κύριε Χατζημανουήλ. Σήμερα στην εκπομπή σας, νομίζω, εκφραστές, εκπρόσωποι, ψηφοφόροι διαφόρων τάσεων και υποψηφίων, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας. Είμαστε όλοι μαζί εδώ την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Τι εννοούμε, κύριε Μαμουτσαβέλη, το κλείσουμε το δικό σας, παρακαλώ, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, είναι η αρχή μιας νέας περίοδου. Αυτό είναι δεδομένο. Ή για να το πω καλύτερα, ίσως είναι και η συνέχεια μιας αρκετά επιτυχημένης περίοδου. Από το 2017 έως και σήμερα, το είπα και πριν, είχαμε ανωδική πορεία. Θα συνεχίσουμε να την έχουμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καθαρή εντολή, ισχυρή εντολή. Η νομιμοποιητική βάση είναι στέρεα. Δεν θεωρώ πως επιδέχεται αυτό αμφιβολίας. Τα τρία προτάγματα με τα οποία ολοκλήρωσε ουσιαστικά την προεκλογική του περίοδο και ίσως αυτά του δώσανε και την τόσο ευρεία του νίκη ήταν η επιταγή για ανανέωση, αρκεί βέβαια η ηλικιακή ανανέωση να αποδειχθεί και πολιτική ανανέωση, που είμαι σίγουρος πως αυτό θα γίνει, η ενότητα η οποία δοκιμάζεται συνεχώς σε κάθε στάδιο, σε κάθε κοινωνική βάση, σε κάθε βάση του κόμματος από την πιο χαμηλή στην πιο υψηλή, και σε αυτό έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, παρά τις όποιες δυσκολίες πως τα καταφέρνουμε και παρότι εμείς εξωτερικεύουμε, αν θέλετε, είμαστε λίγο πιο μεσογειακοί ως κόμμα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, εξωτερικεύουμε πάντοτε τις διαφωνίες μας, στο τέλος καταφέρνουμε και βγαίνουμε πιο ενισχυμένοι από αυτές τις διαφωνίες και τις εσωτερικές διαδικασίες. Και το τέλος, το κυριότερο για μένα, είναι η πολιτική αυτονομία. Η εσωτερική διαδικασία ήταν, αν θέλετε, ένα διάστημα εύκολο, γιατί είχαμε να συζητήσουμε μεταξύ μας. Τα δύσκολα τώρα ξεκινάνε. Η Φόφη Γεννηματά κατάφερε να κρατήσει τον χώρο όχι μόνο όρθιο, αλλά και πολιτικά αυτόνομο. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει μια στήρα άρνηση. Δεν σημαίνει πως με κανένα από τα δύο κόμματα δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Προφανώς και μπορούμε να συζητήσουμε. Πόσο μάλλον με τους ψηφοφόρους του κινήματος αλλαγής, τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι το 2019 δεν επέλεξαν το κίνημα αλλαγής, επέλεξαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που ήρθαν, ορισμένοι από αυτούς, και στις κάλπες του κινήματος αλλαγής 5 και 12 του Δεκέμβρη, ζητούν το κίνημα αλλαγής να μείνει πολιτικά αυτόνομο. Δεν θέλουν ούτε να λοξοκοιτάει προς τη Νέα Δημοκρατία, ούτε προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα αφήσουμε το υποτιθέμενο μεταρρυθμιστικό πρόσωπο να αποτυπώνεται μόνο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό είναι τελείως ψευδεπίγραφο, ούτε φυσικά τον υποτιθέμενο προοδευτισμό όπως τον επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ να καπηλεύεται αποκλειστικά και μόνο από αυτόν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, καλό είναι να τονίζουμε το κινήματος αλλαγής, ξέρω ότι συναισθηματικά το ΠΑΣΟΚ
ξυπνάει περισσότερες εντάσεις, αλλά είναι ο νέος αρχηγός του κινήματος αλλαγής. Είμαι σίγουρος ότι με όλους εμάς δίπλα του θα καταφέρει να συνθέσει και να ενώσει και να μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς. Ευχαριστώ θερμά τον Πάνο Μαμτσαδέλη, τον Λονίδα Παπά. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Θα επιστρέψουμε εμείς με την Κατερίνα Πετράκη, τον Κωστή Σιμιτζή και τον Χριστόδουλο Μιχαλάκη μετά από ένα απαραίτητο διαφημιστικό. Στροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό με τον νέο επικεφαλής, τον νέο αρχηγό. Αφού δούμε μια και τις κάρτες για να πάρουμε και μια εικόνα. Αυτές ήταν λίγο πριν το δεύτερο γύρο. Το Κινάλ λέει μετά τις ακομματικές του θα πρέπει να χρησιμοποιεί το όνομα Κινάλ ή Πασόκ. Το Πασόκ λέει το 77,1. Ένα μεγάλο νούμερο ζητάει Πασόκ. 11,8 ζητάει το Κινάλ. Πάμε στην επόμενη. Με ποιον κατά την άποψή σας θα πετύχει υψηλότερα ποσοστά. Το 56,5 λέει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και 39,1 με τον Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε στην επόμενη. Αυτή είναι η γενική δημοσκόπηση, όχι στα μέλη. Ορίστε. Είναι δημοσκόπηση που απευθύνεται. Αυτή ήταν η ενδιάμεση που έγινε ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Όχι όμως, δεν απευθυνόταν στα μέλη. Και στο Μητρό, το στενό, το 270.000 ψήφισε την πρώτη Κυριακή. Από πού, καλά κάνεις και ρωτάς για να ξέρουμε τι Μητρό μιλάμε. Από πού θα πρέπει το Πασόκ Κινάλ να επαναφέρει τους ψηφοφόρους του, το 82,5 λέει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και μόνο το 11,8 λέει από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην επόμενη. Ποιον θα ψηφίσετε για πρόεδρο. Εδώ είναι η πρόθεση ψήφου, το 56 με το 40 που ανοίγει στην εκτίμηση 61-39, αυτό που μας είπε ο Δημήτρης. Mm-hmm. Πάμε και στην τελευταία κάρτα. Εδώ είναι η εκτίμηση που πάει 61 με 39. Έχουμε άλλη κάρτα, κύριε Δημήτρη. Πώς πάνε οι μετακινήσεις. Εδώ είναι οι συσπυρώσεις. Οι του Λοβέρδου πάνε 67% στον Ανδρουλάκη, 25% μόλις στον Παπανδρέο. Οι του Καστανίδη πάνε 62% στον Παπανδρέο, 26% πήγαν στον Ανδρουλάκη. Ή του Χριστίδη 34 με 55 και του Γερολάνου 57-34 υπέρ του Παπανδρέου. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και για αυτήν την εκτίμηση. Κατερίνα Πετράκη, αυτά λένε το Μητρό του Πασόκ που ψήφισαν. Είναι διάμεση μέσα στην εβδομάδα, άρα είναι από τους ψηφίζοντες της πρώτης. Ναι, την πρώτη Κυριακή. Σωστά. 200.000. Ναι. Την εκτίμηση σου θα ήθελα για τις κάρτες αυτές. Κατανοητό. Ποια είναι η άποψή σου για αυτά τα οποία λένε οι ψηφοφόροι του Πασόκ? Εντάξει, συμφωνούμε. Τα συζητάμε μεταξύ μας. Είναι μια κατάσταση την οποία τη γνωρίζουμε. Φυσικά και όλοι, τουλάχιστον εμείς που προερχόμαστε από το Πασόκ, θέλουμε να επανέλθει ο χώρος. Γιατί η αλήθεια είναι στο 99% και πάνω Πασόκ είναι. Φυσικά και θέλουμε να επανέλθει. Σίγουρα θα γίνει μια διαδικασία. Εκτιμώ όχι άμεσα. Θεωρώ ότι θα γίνει στο συνέδριο. Άλλωστε και ο ίδιος έχει δεσμευτεί ο πρόεδρος. Που θα επανέλθει το όνομα Πασόκ, υποθέτω με μια πιο σύνθετη ονομασία, ώστε να περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες, και τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία συμμετέχουν. Και την αριστερά και από το Κηδισό. Σε σχέση τώρα με την εκλογή του νέου Προέδρου, υπήρξε πραγματικά μια καθαρή εντολή από πλευράς των ψηφοφόρων στον Νίκο τον Ανδρουλάκη να αναλάβει την Προεδρία και να ανεβάσει το κόμμα εκεί ακριβώς που έχει ανάγκη και ο χώρος και η χώρα. Αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι είμαστε με μια Νέα Δημοκρατία η οποία φαίνεται πλέον κατά την άσκηση της εξουσίας ότι έχει ακροδεξιές αγκυλώσεις και με ένα ΣΥΡΙΖΑ με αριστερή ρητορική και δεξιά πολιτική, την οποία τη δοκιμάσαμε. Και πλέον πάρα πολλοί κόσμος είναι και πάρα πολύ απογοητευμένος και συνεχίζει να απογοητεύει και ως αξιωματική αντιπολίτευση με κυρίαρχο το θέμα της πανδημίας. Το θέμα του εμβολιασμού. Πλέον δείχνει ότι η τσάλα βουτάει στα θολά νερά των ανεμβολιαστών. Έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο. Άρα λοιπόν και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι σήμερα έδειξε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ότι έχει σταθερές θέσεις, σοβαρές. Δεν διστάζει πλέον και δεν θεωρεί. Γιατί παλαιότερα υπήρχε. Φαινόταν ότι υπάρχει και ένα είδος ενοχής αν στήριζε είτε τη μία άποψη από τη μία πλευρά ή την άλλη τελικά. Έχει απονεχοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι και μπορεί πραγματικά να ψηφίζουν στη Βουλή και προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τη δική μας άποψη και αν χρειαστεί θα συνταχτούμε με αυτά που πρέπει να γίνουν για την κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Σιμιτζή.
Κύριε Χατζημανουήλ, το θέμα είναι το εξής. Σήμερα ζούμε όλοι σε πελάγι ευτυχίας και είμαστε σε μια έξαρση ύστερα και από το εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι ακόμα και ας πούμε όσοι υποστήριξαν τον μεγάλο ηττημένο, τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι προφανές ότι η μεγάλη τους πλειονότητα επιθυμεί την ενότητα και θα συνεχίσει να συμμετέχει και να διαδραματίζει ρόλο μέσα στο κόμμα μας. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας και τον ενθουσιασμό μας και μέρες μετά και εβδομάδες και μήνες. Γιατί είναι μοιραίο ότι κάποια στιγμή η καμπύλη θα πέσει. Θα κάνει μια δήλωση παραπάνω ή παρακάτω ο αρχηγός, θα υπάρξει μια διχογνωμία μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, την οποία βεβαίως οι εχθροί μας θα την εκμεταλλευτούν και θα την μεγαλώσουν και θα την διονγκώσουν και θα την παραστήσουν, λες και είμαστε στα πρόθυρα της διάλυσης. Δυστυχώς, αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι γίνεται ιδίως στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, θα υπάρξει μια καμπύλη πτωτική και μια τάση που μπορεί να μας φοβήσει ύστερα από 2-3-4 μήνες ενδεχομένως. Εκεί λοιπόν έχει σημασία να δείξουμε σθένος και εμείς και η ηγεσία. Να δείξουμε το σθένος ότι δεν μένουμε στα φαινόμενα, δεν μένουμε στην συγκυριακή επιτυχία μιας στιγμής, μιας εποχής, αλλά οικοδομούμε με κόπο, με προσπάθειες, πέτρα την πέτρα, τούβλο το τούβλο, το κόμμα μας το καινούριο. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ ή όπως αλλιώς θέλουμε να ονομάζεται, θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Από ό,τι ήταν όχι μονάχα τα χρόνια της Φόφης Γεννηματά ή τα χρόνια της μεγάλης κρίσης μετά το 2011, αλλά και τα χρόνια τα παλιότερα. Θα έχει λιγότερο λαϊκιστικό χαρακτήρα. Εγώ δεν απορρίπτω τον λαϊκισμό ως πολιτική στάση. Χρειάζεται να μιλάμε και στις καρδιές του κόσμου, να έχουμε και ένα θερμό λόγο ώστε να ανταποκρινόμαστε στις βαθύτερες, στις μύχιες σκέψεις και επιθυμίες τους. Αλλά βεβαίως, από την άλλη πλευρά, εμείς μάθαμε να είμαστε ένα κόμμα σοβαρό, ένα κόμμα που ασκεί με σοβαρό τρόπο την εξουσία. Και πρέπει να πω κιόλας ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, και με συγκινεί αυτό εμένα προσωπικά, έχει απαίτηση πλέον από την ηγεσία να είναι σοβαρή. Και όταν το 85% των σημερινών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν, του ΚΙΝΑΛ, όπως θέλετε να το λέμε, δηλώνουν ότι έχουν εμβολιαστεί. Δεν είναι το 85. Όχι, 93. 93. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, με διορθώνει η Κατερίνα και λόγω επαγγέλματος. Είναι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, διορθώνοντας έτσι και τα λάθη που έχει κάνει σήμερα η κυβέρνηση και θα εντοπίσω ένα ζήτημα. Η εστίαση, έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εργάζεται κάποιος, δεν χρειάζεται να είναι εμβολιασμένος, αρκεί το τεστ. Μετά, όταν τελειώσει η βάρια του, θέλει να πάει να πιει ένα ποτό στο μαγαζί που δουλεύει, που πουλάει, που σερβίρει τα τρόφιμα, τα φαγητά, τους καφέδες και εκεί πλέον δεν μπορεί να μπει στο μαγαζί αυτό γιατί δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτές είναι φοβερές αντιφάσεις, τις οποίες εμείς τις έχουμε εντοπίσει, τις έχουμε καταγγείλει εδώ και καιρό. Έχουμε την πιο συνεπή στάση όσον αφορά τα θέματα της πανδημίας. Αναφέρομαι στην πανδημία γιατί αυτή είναι ένα θέμα που μας καίει τους τελευταίους μήνες. Καταστρέφει τη ζωή μας. Εξαρτάται τη ζωή μας, πολύ σωστά. Και αυτό λοιπόν δείχνει ότι πλέον ο κόσμος αυτού, ο μετριοπαθής, ο κόσμος του κέντρου, από την κεντροδεξιά μέχρι την κεντροαριστερά, επιθυμεί σοβαρότητα, επιθυμεί κυβερνητισμό χωρίς φανφαρονισμούς και μεγάλες κουβέντες, αλλά με σωστές πράξεις και προτάσεις και επιθυμεί πλέον μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική προς όφελος του λαού. Αυτό λοιπόν θα γίνει και πιστεύω ότι οι αλλαγές που έρχονται είναι πολύ σημαντικές, αφορούν βεβαίως όλη την Ελλάδα, αφορούν κυρίως όμως τη νέα γενιά, η οποία θα σηκώσει στους ώμους της το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό είναι το μήνυμα, λοιπόν, το χθεσινό και το προχθεσινό, ας το πούμε έτσι, από τις εκλογές που έγιναν στο κόμμα μας, εκλογές οι οποίες ενδιέφεραν πάρα πολύ και τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα, και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι περιμένουν, τα οποία κόμματα περιμένουν ότι θα υποστούν ζημία από αυτές τις εκλογές. Προς όφελος βεβαίως του κινήματος αλλαγής.
Ναι, και βέβαια, και ναι. Βέβαια αυτό που έμεινε τουλάχιστον σε μένα από τόσα χρόνια που δεν φύγαμε ποτέ εμείς και ήμασταν εκεί σε όλες τις συγκεντρώσεις, αυτό που έμεινε χθες είναι από τη συγκέντρωση που είχαν την πανηγυρική το βράδυ. Πόσα νέα πρόσωπα, πόση νεολαία, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ναι, ναι, έχει κινητοποιήσει. Ναι. Πόση νεολαία, δηλαδή από αυτούς που ήταν εκεί όλα τα χρόνια, κοιτάζαμε, βλέπαμε ας πούμε συγκεντρώσεις και ήταν συγκεκριμένων ηλικιών. Χθες εκεί μαζεμένα παιδιά, ήταν όλοι νεολαίοι, ήταν όλα παιδιά. Το είδαμε και στην ψηφοφορία και εδώ και τοπικά είδαμε ανθρώπους νέους να έρχονται και να ψηφίζουν που. Εμείς ήμασταν νεότεροι τα προηγούμενα. Ναι, χάσαμε τη σειρά μας. Δεν ξέρω αν θέλει να πείτε κάτι. Γιάννη, εγώ δεν έχω να συμπληρώσω και τίποτα ιδιαίτερο μετά από αυτά που είπε η Κατερίνα. Είμαι στο ίδιο κλίμα και από αυτά που είπε και ο Κωστής Σιμιτζής. Αυτό που λέγαμε μεταξύ μας, αυτό πρέπει να κάνουμε πράξη. Το στίγμα θα το δώσει ο αρχηγός. Σίγουρα η πρωτοβουλία σου είναι στα χέρια του Νίκου του Ανδρουλάκη. Το πάθος που για λίγο διάστημα δείξαμε στην επιλογή αρχηγού μεταξύ μας, θα ήταν προτιμότερο να το κρατήσουμε σε μεγάλη ένταση, να το δείξουμε απέναντι στα άλλα κόμματα, υποστηρίζοντας τις αποφάσεις που σίγουρα δεν θα είναι ενός ανδρός αποφάσεις, θα είναι μιας ομάδας ανθρώπων. Και πραγματικά θέλω να δει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να γυρνάει περιοχή-περιοχή, έχει τις δυνάμεις, νέος είναι, και να δημιουργεί την κατάσταση που πρέπει να δημιουργήσει για να πατήσει αυτό το κόμμα σταθερά και να έχει ανωδική πορεία με σοβαρότητα, όπως είπε προηγουμένως και ο Κωστής Σιμιτζής, χωρίς ιδιαίτερους λαϊκισμούς. Κουράστηκε ο κόσμος από τα ψέματα και από τις λαϊκιστικές καταστάσεις του πώς μας βολεύουν, που τους βλέπουμε ακόμα και σήμερα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε μεγάλη ένταση, ειδικά με το θέμα της πανδημίας. Αλλά να μην κουράζω, τα έχουν πει και η Κατερίνα Πετράκη. Είναι απαράδεκτες καταστάσεις. Πρέπει σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με θέσεις και με προτάσεις προς την κοινωνία. Και αυτό θα το εκτιμήσει η κοινωνία. Και πραγματικά δεν πρέπει να αγχωνόμαστε, αρκεί να είμαστε σοβαροί. Όλοι μας, και είναι και στο δικό μας χέρι και των μικρών στελεχών, έτσι, σε κάθε περιοχή, να κρατάμε την ηρεμία και να μην αφήνουμε τον κόσμο μας να απογοητευτεί. Αυτή την ενότητα που παλέψαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και στο πάνελ το δικό σου να κρατήσουμε, να συνεχίσουμε να την στηρίζουμε και να την κρατάμε. Και γίνανε πολλές συζητήσεις, ακούστηκαν όλες οι απόψεις και εδώ και των έξι εννοώ, τα λέω όλες, ενώ και των έξι απόψεις. Και δεν υπήρξε ούτε ακρότητα, ούτε κάποια συμπεριφορά η οποία να βγαίνει από τα όρια. Βέβαια, η δεύτερη Κυριακή διαφοροποιήθηκαν τα πράγματα και φάνηκε εδώ και στην τελευταία συζήτηση που ανέβηκαν σε τάση με οι Τόνοι. Παρ' όλα αυτά, λογικό είναι και αν και εκλογές δεν έχουν και λίγο αλατοπίπερο, δεν είναι και εκλογές. Δηλαδή, ο πρώτος γύρος κύλησε πολύ λάθος. Είναι εσωκομματικές. Οι άλλες εκλογές έχουν πολύ πιο μεγάλη ένταση. Έτσι, δικαιολογούμε και κάποιες εξάρσεις παραπάνω ανάμεσα στους ομιλητές σε κάθε πάνελ και σε κάθε συζήτηση, το να υπάρξει μια πιο έντονη αντιπαράθεση. Κοιτάξτε, και το ΠΑΣΟΚ πέρασε μεγάλη περιπέτεια. Έτσι. Είναι το κόμμα το οποίο τιμωρήθηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση σε αυτή τη χώρα. Πέρασε πολύ μεγάλη περιπέτεια. Και ήταν μοιραίο. Και μετά την υποψηφιότητα. Τα χέρια του έσκασε βόμβα όμως. Όταν σκάσει τα χέρια σου βόμβα, σε σένα δεν φύγουν τα χέρια και τα πόδια, δεν φύγουν στον γείτονα. Στα χέρια του ήταν η βόμβα και έσκασε. Μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση. Παρ' όλα αυτά, η στάση των άλλων κομμάτων δεν ήταν αυτή που ήταν από το ΠΑΣΟΚ απέναντι στα άλλα κομμάτια. Νομίζω ότι το έχουμε ξανακουβεντιάσει εδώ τελευταία με τον κύριο Παπουτσί που είχα καλεσμένο, που ακριβώς έδειξε η διατύπωση της Κατερίνας Πετράκη. Το ρώτησα το εξής απλό, γιατί ήταν και βουλευτής και όταν κάποιος είναι και στο κοινοβούλιο, τα ζει καλύτερα. Εδώ του λέω: κάναμε το ρεπορτάζ, είχα τα πλάνα από τις δηλώσεις. Που βγήκε ο Καραμαλής το 2009 στη ΔΕΘ και τι τους είπε: πάγωμα μισθών για όλους κτλ. Και έγινε επανάσταση στη Νέα Δημοκρατία πρώτα. Και μετά στην κοινωνία. Τι τρελάθηκες, τι πάγωμα μισθών. Εμείς περιμένουμε τις αυξήσεις κτλ. Τον επιτέθηκαν εσωτερικά ότι αυτά που λέει είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και μετά από τέσσερις ημέρες ήμουνα στη ΔΕΘ ως εκπρόσωπος του καναλιού στη συνέντευξη τύπου του Παπανδρέου, τον οποίο τον ρωτήσαμε και μας είπε ξεκάθαρα: φυσικά και δεν ισχύουν αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εγώ θα γίνουν εκλογές, θα κερδίσω, θα γίνω πρωθυπουργός και όλες οι αυξήσεις θα δοθούν κανονικότατα και σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, εδώ οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Δηλαδή, ενώ γνωρίζει την κατάσταση, τον έχει φωνάξει 6 μήνες και ο πριν ο Καραμαλής και του έχει πει ότι η χώρα πάει στα βράχια, πρέπει μαζί να βγάλουμε πρόεδρο και να συνδιοικήσουμε για ένα διάστημα να βγούμε, του λέει όχι, όποιον και να φέρεις και εμένα να προτείνεις δεν τον ψηφίζουμε, θέλω εκλογές, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλω να κάνω το πλάνο μου.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα έχουν ονοματεπώνυμο. Τώρα, εγώ αναφέρω το χρονικό. Και οι αποδείξεις, είπα στον κύριο Παπουτσί, ότι αυτά έχουν βάση, πάντα ξέρετε, φαίνονται εκ των υστέρων. Γιατί μπορεί τώρα να πει κάποιος, ο άνθρωπος δεν ήξερε, ήταν αντιπολίτευση. Έχει και άλλα στοιχεία, κύριε. Όχι, δεν γνώριζε, δεν έκανε. Εκ των υστέρων βγαίνει ο Στρόσκαν και αποκαλύπτει και λέει ότι εμείς κάναμε συναντήσεις νωρίτερα και για την προσφυγή στο Δουνουτού τα είχαμε συζητήσει πριν αναλάβει το τιμόνι της χώρας. Γιατί όταν έρχονται κάποιοι επίσημοι που δεν έχουν και άνομο συμφέρον. Ο Στρόσκαν έκανε συνομιλίες άλλου τύπου. Τώρα να μην τον βάζουμε τώρα. Δεν έχει άνομο συμφέρον όμως ο Στρόσκαν να κατηγορήσει τον Παπανδρέου. Τον αντίον. Έχει άνομο συμφέρον να βγάλει την ουρά του από τη ζημιά που προξένησε. Ο Στρόσκαν προξένησε ζημιά στην Ελλάδα. Φυσικά με την επιπολαιότητά του. Τη σεξουαλική εννοούμε. Βεβαίως. Εννοείται. Και πρέπει να σας πω το εξής, κύριε Χατζημανουήλ. Διότι αναφερθήκατε σε ένα χρονικό το οποίο, ναι, πραγματικά τα χοντρικά του στοιχεία αυτά ήταν. Αλλά δείτε τι συνέβη και μετά. Όταν πήρε τις σκληρές αποφάσεις ο Παπανδρέου, είχαμε ένα Σαμαρά ο οποίος έβγαλε 5-6 ζάπια με άλλο μείγμα πολιτικής. Λες και η χώρα δεν είχε οδηγηθεί στα βράχια με την ευθύνη όλων μας, ας το πω έτσι. Αλλά ξαφνικά θα μπορούσε να υπάρξει ένα άλλο μείγμα. Αυτό το λέω το Δούνο του όμως σήμερα, το 2021, λέει ότι το μείγμα ήταν λάθος. Και δικαιώνει το Σαμαρά σε αυτό. Η μόνη που διαφοροποιήθηκε ήταν η Ντόρα η Παπογιάννη και όχι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Βεβαίως. Αφού υπήρξε εντωμεταξύ η προσπάθεια διάσωσης, η περικοπή των δανείων, το PSI, η καταστροφή των μικρομολογιούχων. Κοιτάξτε, ναι, σήμερα είχαμε μια ανάπτυξη 9% πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά από τον πάτο, έτσι, από τον πάτο. Είχαμε βρεθεί στον πάτο και αναπτυσσόμαστε πια. Και κάτω από τον πάτο είχαμε βρεθεί. Πρέπει να σας πω το εξής. Τα κόμματα, και αυτή είναι πλέον, αυτό είναι το πικρό δίδαγμα που έχουμε εμείς, και φοβάμαι ότι δεν το έχουν άλλα κόμματα τόσο έντονα τουλάχιστον. Ίσως η Νέα Δημοκρατία το έχει σε έναν μικρό βαθμό, γι' αυτό κιόλας αυτοπροστατεύεται και αυτοσυντηρείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει σε καμία περίπτωση. Τα κόμματα πρέπει να παίζουν και έναν παιδευτικό ρόλο στην κοινωνία. Πρέπει να τα διέπει η ηθική της ευθύνης και του καθήκοντος. Να αναλαμβάνουν να παίρνουν σοβαρές, πολλές φορές επώδυνες αποφάσεις, αφού φυσικά όμως ενημερώσουν σωστά τον κόσμο για αυτό που συνέβη και αυτό που πρόκειται να συμβεί. Έχω στο μυαλό μου το παράδειγμα της Νορβηγίας. Η Νορβηγία, αφού έβγαλε όλα από τα σπλάχνα της γης, το πετρέλαιο κτλ. Και έχει εξοικονομήσει, νομίζω, κάπου 4-3 εκατομμύρια δολάρια από αυτήν την ιστορία, δεν τα έχει επενδύσει σε αυξήσεις μισθών, σε καταναλωτικά. Η ζωή των Νορβηγών είναι άθλια. Λοιπόν, όχι καθόλου άθλια. Εγώ όσους μιλάω Νορβηγούς, εκεί άθλια είναι η ζωή τους. Έλα, ζήσε, μου λένε. Για τους λέω, είστε γη της επαγγελίας. Έλα να ζήσεις, μου λέει. Ως βόρεια χώρα είναι άλλο τώρα. Έλα να ζήσεις ένα μήνα, μου λένε εδώ, να πάρεις μια γεύση. Πόσο καλά ζουν. Έχουν όμως την ασφάλειά τους, έχουν την ησυχία τους, έχουν τον πολιτισμό τους και έχουν εξασφαλίσει τη διαγενειακότητα. Δηλαδή ότι με αυτά τα λεφτά δεν τρώμε και πίνουμε εμείς. Και ας πεινάσουν και ας διψάσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Φτιάξανε ένα σύστημα που θα διαρκέσει κάποιους αιώνες ενδεχομένως με αυτά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι για μένα η ηθική της ευθύνης και πρέπει τα κόμματα, ίσως όχι στον τόσο ακραίο βαθμό των Προτεσταντών και Πουριτανών Νορβηγών, αλλά πάντως με ένα καλύτερο μείγμα πολιτικής, οικονομίας και ανθρωπιάς, να προστατέψουμε τις νέες γενιές, τις επόμενες γενιές. Γιατί από αυτές εξαρτάται και η σωτηρία της και θέλουμε να δούμε και πώς κάθε πότε θα γίνεται αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Διότι στη χώρα μας η μεγαλύτερη αναδιάταξη έγινε στις εκλογές του 12, έτσι. Αν δούμε τα τελευταία 50-60 χρόνια, η μεγαλύτερη αναδιάταξη έγινε τότε. Ενώ αντίθετα βλέπω, ας πούμε, στη Γαλλία, ένα μεγάλο κράτος, έτσι, οργανωμένο, με μια παιδεία, μια κουλτούρα κτλ., η αναδιάταξη γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Εκεί δηλαδή που είχαμε εκλογές προεδρικές. Ο Φιγιόν ήταν λίγο πριν φτάσει στα ηλίσια παιδεία, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος κτλ. Ένα κόμμα με παράδοση, με αυτοσυντήρηση. Αυτά που περιγράψατε, το ρεπουμπλικανικό. Ο Φιγιόν σκάζει ένα σκάνδαλο, τον εξαφανίζουν από το χάρτη Γάλλη, βγαίνει τρίτος και ξαφνικά από το πουθενά έρχεται ο Μακρόν και γίνεται πρόεδρος στη Γαλλία. Ναι, και το σοσιαλιστικό κόμμα. Αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Και πριν από 10 μέρες, μια εβδομάδα, την ώρα που ο Μακρόν φαινόταν ότι βαδίζει για τα ηλίσια παιδεία να ανανεώσει είτε με αντίπαλο την ακροδεξιά. Την κόρη του, την κόρη του Λεπέν, είτε με τον άρρωτο δημοσιογράφο, ο οποίος επίσης είναι ορολογιακή βόμβα, ο συνάδελφος. Του Ζέρ, κάπως έτσι. Ναι, είναι ο οποίος είναι πιο δεξιός από τη Λεπέν, ξαφνικά
Κάνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εκλογές προχθές, βγάζει την Πεκρές, γίνονται όλες οι δημοσκοπήσεις σήμερα και φαίνεται ότι βαδίζει για τα λύσια παιδεία η Πεκρές, θα φύγει ο Μακρόν και θα έχουμε αναδιάταξη στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, μέσα σε πόσο εύκολα αλλάζει ένα πολιτικό σκηνικό. Υπήρχε όμως και εκεί κοινωνική αναταραχή, τα κίτρινα γυλαίκα. Μα σαφώς, αυτό λέμε. Αλλιώς, ναι, και εδώ υπήρχε και εκεί υπήρχε, αλλά βλέπουμε τέτοιες εδώ αναδιατάξεις. Τι συνέβησαν σε αυτή τη χώρα. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ότι αφού όλα αυτά που αναφέρουμε εκεί, ναι, με χάσαν την εξουσία, δεν εξαϊδώθηκαν τα κόμματα έτσι. Δεν τιμωρήθηκαν έτσι όπως τιμωρήθηκε το Πασόκ. Εδώ, παρόλο που ήταν αυτό το κόμμα, που μπορεί να έγιναν σε προσωπικές, στρατηγικές, προσωπικά λάθη, και του Παπανδρέου. Έτσι, και πολλών στελεχών μας έγιναν λάθη τότε. Όμως, κράτησε μια σταθερή στάση, μια υπεύθυνη στάση, ακόμη και με τη συμμετοχή του μετά και στην κυβέρνηση Παπαδήμου και μετά στην κυβέρνηση Σαμαρά. Έδειξε ότι έχει την πιο υπεύθυνη στάση. Όλο αυτό το πλήρωσε όμως. Πάνω σε εγώ να πω κάτι, επειδή είμαι από αυτούς που παρακολουθώ τον Βαγγέλη Βενιζέλο πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε σοβαρή εναλλακτική. Και προσπαθώ να έτσι, παρακολουθήσω. Έχει μια σημασία αυτό. Προσπαθώ να δηλαδή, ο Καμένος δεν ήταν σοβαρή εναλλακτική ενός δεξιού. Κατερίνα, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος τον παρακολουθώ χρόνια. Βλέπουμε ότι το πολιτικό κόστος το οποίο ήρθε στον Βαγγέλη τον Βενιζέλο ήταν δυσανάλογο, διότι είπε αλήθειες, πράγματα δυσάρεστα. Πολλές φορές δεν είναι για κάποιους κατανοητός, γιατί οι αναλύσεις που κάνει θα πρέπει να είσαι στο επίπεδο να μπορείς να αντιληφθείς αυτό που θέλει να πει. Και είναι ένας παρεξηγημένος, ο οποίος τον ρίξαν στο πύρτο εξώτερων, ότι για όλα τα δεινά, ό,τι συνέβη με τον έμφυα, με τα αυτά, όλα τα έκανε ο τρισκατάρατος ο Βαγγέλας και για όλα αυτά ο Βενιζέλος. Ενώ η αλήθεια απέχει από την πραγματικότητα. Ίσως είναι από τους πιο αδικημένους, ακόμη και από τον Παπανδρέου, τον Γιώργο, πιο αδικημένους. Πολιτικός των τελευταίων ετών, συμφωνώ των τελευταίων απόλυτες, 15 ετών. Φυσικά. Και αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι κάποιοι δεν μπορούν να τον αντιληφθούν, τον φθονούν. Ήταν στοχοποιημένος ο Βενιζέλος. Να διαβάσουμε το άρθρο που έγραψε στην προσωπική του σελίδα για τους προστάτες, τους αυτόκλητους προστάτες του άρθρου, του συντάγματος και της ματέρας, τους περιβόητους θεματοφύλακες. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα το αναρτήσω, τώρα που θα γυρίσω στο σπίτι, θα το αναρτήσω γιατί το διάβασα πριν από λίγη ώρα. Πραγματικά και απλό είναι, αλλά και δείχνει ακριβώς την έννοια του συνταγματικού πατριωτισμού σήμερα. Τι είναι η πραγματική προστασία του συντάγματος, όχι να πηγαίνουμε να βάζουμε χειροπέδες στους διευθυντές σχολείων. Το 2010 υπάρχει ένας διάλογος, έχει αναρτηθεί, που είναι πραγματικός, έτσι δεν είναι φτιαγμένος, όπου είναι στην εκπομπή ο Αλέξης ο Τσίπρας και είναι και ο Πάγκαλος. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας υποστηρίζει αυτά περί του. Και μάλιστα λέει 1-1-4 και τον λέει ο Βενιζέλος δεν υπάρχει 1-1-4, λέει πια. Ναι. Η διάταξη του άρθρου λέει καταργηθεί κτλ. Και προσπαθεί να πει στον Πάγκαλο όλα αυτά περί του το πώς πρέπει να γίνει, να πάρουν δηλαδή κάποιοι στα χέρια τους τον νόμο όταν θεωρούν το κράτος αδίκη κτλ. Και πώς βέβαια αντιμετωπίζεται από τον Πάγκαλο, ο οποίος ο Πάγκαλος τώρα δεν ξέρω, δεν είναι και καλά στην υγεία του, είχε και έχει μια σοφία που δεν μπορεί κανείς να αφισβητεί στο μυαλό του Πάγκαλου. Και, αλλά ο Τσίπρας, ο τρόπος ο οποίος τον αντιμετωπίζει, είναι υποτιμητικός και λέει αυτά που θέλει να πει και τα έκαμε. Και πράξη μετά από αυτό έγινε αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τα έγινε και πρωθυπουργός. Και βέβαια να μην ξεχνάμε. Με όλα αυτά που λέει για το άρθρο 104. Ποιος το 1-4. Ο πρώτος που μίλησε για τη Χρυσή Αυγή και την αποκάλεσε εγκληματική οργάνωση. Ο Βαγγέλης θα ήταν. Ακριβώς. Έτσι, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Ο πρώτος. Και τότε κάποιοι τα ψηφίζουν και από τα μέσα. Ίσως δεν ξέρω αν φταίει ο τρόπος που τα διατυπώνει, ίσως κάτι. Κάποιοι επικοινωνιολόγοι θα πρέπει να τον πούνε. Κάτι φταίει, κάτι τον αδικεί. Εντάξει. Εντάξει. Έχει μία αίσθηση και ο ίδιος της υπεροχής του. Και αυτό σε ορισμένους βγαίνει ως κομπασμός και ως αλαζονία. Ενδεχομένως, τι να κάνουμε, δηλαδή είναι τόσο ψηλό το IQ του και τόσο. Είναι. Εντάξει, πιθανόν. Δημιουργεί φθόνο, δημιουργεί φθόνο. Ναι. Ναι. Τεράστιο φθόνο στην κοινωνία. Αν δούμε τι ανταποκρίσει. Έχει φθόνο, υπάρχει φθόνο, το βλέπω. Δεν θέλουν να ακούν το όνομά του. Εν πάση περιπτώσει, πήγε και ψήφισε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πήγε και ψήφισε και τις δύο φορές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι. Δεν είχε καμία αμφιβολία εγώ ότι θα πάει. Και δεν πικράθηκε από τότε από τη γεννηματά. Βέβαια, πικράθηκε, δεν το έδειξε που δεν τον έβαλε έτσι. Όταν τον έδειξε το δρόμο τη εξόδου. Σαφώς και πικράθηκε. Δεν το έδειξε, είπαμε. Αλλά δεν το έδειξε και αυτό δείχνει. Ότι πήρε και το μάθημά του σε σχέση με εκείνα τα λάθη που είχε κάνει το 2007 όταν είχε κάνει κάποιες βαρύδουπες δηλώσεις και αυτό τελικά απομάκρυνε κάποιον κόσμο σε εκείνες τις εσωκομματικές εκλογές. Σε εκείνες τις εκλογές ο Παπανδρέου, από ό,τι φαινόταν δεν έχανε με τίποτα, είχε τέτοιο δυναμική στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη κτλ. Και τώρα βλέπω ότι ο Ανδρουλάκης, που κέρδισε κατά κράτος, σάρωσε στην Κρήτη.
το μήνυμα που έδωσε η Κρήτη προς τον Ανδρουλάκη ήταν ξεκάθαρο. Θέλουμε αυτόν πρόεδρο. Είχε τεράστια συμμετοχή, τεράστια συμμετοχή και πήρε 60%. Ποιος θα κερδίσει? Γιάννη μου, ο Ανδρουλάκης την πρώτη Κυριακή πήρε περισσότερες ψήφους στην Πάτρα από τον Γιώργο Παπανδρέου. Έχασε στην Πάτρα ο... Ενώ στην Αχαΐα συνολικά βγήκε πρώτος ο ναι, στην Πάτρα, Γιώργος. Πόλη. Ο Νίκος βγήκε πρώτος μέσα στην Πάτρα. Αυτό κάτι δείχνει που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης δείχνει δηλαδή, και το γεγονός ότι πήρε 10.000 ψήφους λιγότερο στη δεύτερη Κυριακή από την πρώτη. Και θέλει λοιπόν όχι, ο κόσμος τελικά... Όταν η Πάτρα τώρα που είναι η πρωτεύουσα της Αχαΐας, όπου ο παππούς, ο πατέρας εκλεγόταν από το Καλέντζι που ξεκίνησαν... Εδώ και έναν αιώνα. Ναι, ναι, και δεν μπορείς να επικρατήσεις... Καλό όχι σε έναν αιώνα, γιατί ο Παπανδρέου πρωτοπολιτεύτηκε ο γέρος στη Λέσβο. Ναι. Έκανε την ανατροπή τότε που μάλωσε με τον Βενιζέλο, τον Ελευθέριο, και έκανε μεγάλες ανατροπές, γιατί και ο γέρος δεν ήταν τυχαίος. Έτσι. Ναι, ήταν αυτό τι σημαίνει όμως για την Πάτρα? Σημαίνει ότι ο κόσμος πια θέλει να καταρρύψει τα μεγάλα ονόματα και τα λοιπά. Αυτό φάνηκε σε ευρωεκλογές που βγήκε τρίτος ο Παπανδρέου ο Νίκος. Έτσι. Έτσι. Ναι. Ο Νίκος έχασε από την Καϊλή και από τον Ανδρουλάκη. Ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα ότι βγήκε τρίτος. Είναι λοιπόν αυτό μια ριζική κοίτα, αναδιάθεση. Ότι υπάρχει του, μεταξύ του στο κόμμα, σε αυτούς που είχαν μείνει όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Γιατί παιδιά, πρέπει να θυμηθούμε και κάποια πράγματα. Τα χρόνια από το 12 και μέχρι το 15 και ίσως και λίγο μετά το 15. Στέλεχος, στελέχη μας, όχι πρωτοκλασάτα, όχι που να έχουν διατελέσει υπουργοί, τοπικά στελέχη. Δεν τολμούσαν να βγουν έξω. Να σας θυμίσω εγώ τι έγινε στην Ξάνθη, στις Παρελάσεις, τι έγινε στην Πάτρα με τον συνάδελφό μου, τον Πετρόπουλο, τον Κώστα, που είναι συνάδελφός μου, πρόεδρος σωματείου, ακριβώς ότι είμαι εγώ, δηλωμένος Πασόκ. Α, ήταν και νομαρχιακός σύμβουλος. Που πήγεστε και τον κυνηγούσαν ως Πασόκο, ναι. Τον κυνηγούσε στις Παρελάσεις δηλαδή. Στην παρέλαση του 11, του Οκτωβρίου του 11, ένα αυγό που σημαδεύτηκε. Που είχε μάλλον σημάδι εμένα, έπεσε πάνω στο κουστούμι του στρατηγού, του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, και μετά από αυτό, δηλαδή, μετά από αυτό που έχουν τραβήξει όλα αυτά. Μετά πήραν τα καλά τους και ανεβήκαν μετά. Βάλαν τα καλά τους τα ρούχα, αυτοί που έδωσαν τα αυγά. Βάλανε το φράγκο και ανεβήκανε πάνω και κάναν τους επίσημους. Είχαν κόψει το καλώδιο του Νέσορα του Θασίτη. Εντάξει, η κοινωνία έπιασε πάνω, όχι μόνο η οικονομία, κύριε Σιμίτση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε λίγο καιρό βλέπεις ότι ο πρωθυπουργός μας, ο Γιώργος Παπανδρέου, φεύγει, αποχωρεί και πάει και κάνει άλλο κόμμα. Α, τώρα, με το που ξεκίνησε και φάνηκε πάλι ότι θέλει να είναι υποψήφιος, ενώ επέστρεψε με τον τρόπο που επέστρεψε στο κίνημα αλλαγής, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Αντισυσπήρωσε και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κινητικότητα, όντως η υποψηφιότητά του, έφερε περισσότερο κόσμο να ψηφίσουν, αλλά για να τον καταψηφίσουν. Μάλιστα. Τελικά. Εντάξει, άλλωστε, Χριστόδωρο Μιχαλάκη, όταν. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, ότι όταν χάνει την Πάτρα. Γιατί αυτό έχει και ιστορία. Δεν ξέρω, οι παλιοί θα το ενθυμούνται. Το 1974, όταν κατέβηκε πρώτη φορά το Πασόκ, στην Αχαΐα κατέβηκε τότε ο Μένιος, ενώ πάντα η οικογένεια κατέβαινε εκεί. Και τον είπε ο Άκης, νομίζω τότε, θα κατεβεί σε Α Θεσσαλονίκης. Και κινδύνεψε το Πασόκ να μείνει στη Βουλή χωρίς τον αρχηγό του, ο οποίος τελευταία στιγμή μέχρι το πρωί περίμενε να εκλεγεί ο Αντρέας Παπανδρέου βουλευτής. Δεν τον κατεβάσαν στην Αχαΐα, τον κατεβάσαν στη Θεσσαλονίκη. Και κινδύνευε το Πασόκ να χάσει την έδρα στη Θεσσαλονίκη και να μείνει έξω από τη Βουλή ο Αντρέας Παπανδρέου. Θέλω να πω ότι ενώ ανέμενε στα σίγουρα που ήταν η Αχαΐα, που έμεινε. Ο Μένιος την πήρε εύκολα Κουτσόγιωργα στην έδρα, την πήρε διαπεριπάτου. Στο ασφαλές του καταφύγιο θα έβγαινε. Και πήγε σε λάθος καταφύγιο, ακούγοντας τους συνεργάτες του. Και τώρα εδώ χάνει ο γιος του. Πάλι εδώ, εγώ σας το είπα και την προηγούμενη φορά και τις προηγούμενες μέρες και κατηδίαν το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εγώ σε πολλές από τις συμβουλές που δώσαν στον Γιώργο τον Παπανδρέου, οι συνεργάτες του. Δεν συμφωνώ. Τελικά, ποιοι ήταν, ξέρουμε κάποιους από αυτούς. Δεν ξέρω, γιατί συγκεκριμένα. Λέμε ότι έδωσαν συμβουλές και δεν ήταν δικαίως το αποφάσεις. Γιατί δεν είναι αναγκαστικά. Ότι με τους συμβούλους του συζητούσε και προχωρούσε. Νομίζω σε αυτές τις διαδικασίες σίγουρα ο αρχηγός παίρνει την τελική απόφαση, ο υποψήφιος, αλλά έχουν επιτελεία. Εντάξει, μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι. Δηλαδή δεν είχε δημοσκόπο δίπλα του. Δεν είχε ένα πολιτικό επιστήμονα. Μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος του είπε μην πας στο debate. Αυτό ναι. Αλλά για να κατέβει υποψήφιος. Για να κάνει την κίνηση, σίγουρα, δηλαδή αυτή που έδειξε. Δεν κατέβηκε γιατί ξύπνησε τα πρωί και ίσως και η φόφη γεννιόταν, γιατί πήγε και την είδε. Χριστόδουλε, η εκτίμηση μόνο ότι δεν πήγε στο debate, γιατί οι συνεργάτες του ή οι δημοσκόποι του πάνε σε μπροστά και ο πρώτος δεν πάει γιατί τον κυνηγάνε οι άλλοι.
Ναι, και αυτό μπορεί να συνέβη. Αυτό δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και τη δεύτερη Κυριακή που ήξερε ότι είναι πίσω και είναι μπροστά ο Ανδρουλάκης, φώναζε να κάνουμε και μια και δύο και τρεις και τέσσερις τηλεμαχίες. Και του λέω, όχι, δεν έρχομαι. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτά που λέτε, γι' αυτό διαφωνώ και με πολλές αποφάσεις. Σημαίνει ότι φώναζε την Τζανάκα. Έλα τη δεύτερη Κυριακή. Έλα να κάνουμε τηλεμαχία. Έλα φώναζε εδώ. Γιατί φώναζε? Γιατί ήξερε με τους συνεργάτες του, με τα ευρήματα, την κυνηγάω να την πιάσω, να την περάσω. Ο μόνος τρόπος είναι να την κατεβάσω εδώ και να μπορέσω να κλείσω τη διαφορά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις πολλούς συνεργάτες. Δύο-τρεις, αλλά είναι σοβαροί. Εγώ γι' αυτό δεν μπόρεσα ακόμη να καταλάβω. Θα το μάθουμε στο μέλλον, βέβαια. Τι ήταν αυτά που τον είπανε, τι ήταν αυτά που τον δώσανε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ακόμη και αυτοί, τέλος πάντων, αν υπήρχαν κάποιοι δίπλα, ήταν στην ίδια λογική με τον Γιώργο του Παπανδρέου, ότι επειδή και αυτοί ήταν αδρανοποιημένοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ήταν εκτός κοινωνίας δηλαδή. Όχι, ήταν εκτός κοινωνίας. Δεν μετρήσαν όμως. Είχαν δυστυχώς την αλαζονία να θεωρούν ότι το Πασόκ τελείωσε από τη στιγμή που έφυγαν αυτοί. Κατερίνα, ότι περίμενε την επιστροφή. Ο Βασιλιάδης, επειδή έκανε τη μέρα που πέθανε γεννηματά η Φόφη. Όταν έγινε, γινόταν η κηδεία της, είχε ολοκληρώσει τη δημοσκόπηση. Και τον ρώτησα μετά, όταν έκανε τα πρώτα ευρήματα, και μου λέγω το μόνο βέβαιο το οποίο μπορώ να πω, που είναι ένας απλός πολιτικός επιστήμονας, ότι δεν μπορεί να βγει ο Παπανδρέου αρχηγός για ένα λόγο. Είναι τόσο το αρνητικό το κομμάτι, που τη δεύτερη Κυριακή αυτό δημιουργεί τέτοια δυναμική απέναντί σου, που δεν καλύπτεται. Δηλαδή, είτε ήταν με τον Λοβέρδο, είτε με οποιονδήποτε ο Παπανδρέου δεύτερη Κυριακή, έχανε. Και έχανε με μεγάλες διαφορές. Δηλαδή δεν ήταν διαχειρίσιμες. Άρα λοιπόν, εγώ ρωτάω, όπως ήταν ο Δημήτρης, ο Α, ο Β, δεν είχε έναν πολιτικό επιστήμονα να του πει, τα ευρήματα λένε ότι ο δείκτης σου που έχει στο αρνητικό σπάζει τα κοντέρ. Δεν στέκεται αυτή η υποψηφιότητα. Εγώ αυτή την απορία ρωτάω στον Χριστόδουλο. Λογικό μου λέει, δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω τι συμβουλές και από ποιους ακριβώς έπαιρνε. Μα εδώ έκανε μίξη για να θεία. Από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη, αν ήμουν συμβουλός του, και εγώ ακόμα που λέω έχω πολύ μικρότερη πείρα από κάποιους από τα που έχουν να κάνουν εκλογές και πιο μεγάλη τριβή σε πολλά επίπεδα. Άλλη συμβουλή θα του. Λοιπόν, θα πω δύο πραγματάκια. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Σιμίτη. Όχι. Δεν θα κλείσουμε αυτό. Θα κλείσουμε κάτι άλλο. Με το τρίτο θέμα που θα πω. Τα δύο θέματα. Σαν το Βενιζέλο είστε κι εσείς, μου φαίνεται. Σαν να ακούω τώρα το Βαγγέλη του Βενιζέλου. Που ξεκινούσε ο Βαγγέλης πρώτον, δεύτερον, τρίτον. Έχει μια έφεση. Όταν έλεγε στις εκλογές και προεκλογικά και τα μέσα. Βαγγέλης, Βενιζέλος και Παυλόπουλος κάνουν διαγωνισμό. Αρχίζουν πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον. Να τα πούμε γιατί περνάει η ώρα. Ο Μίμης Ανδρουλάκης, ο συγγραφέας και πολιτικός κάποτε, περιγράφει σε ένα από το βιβλίο τη χαοτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε μεταξύ των συμβούλων του Παπανδρέου. Τότε που ήταν και εκείνος βουλευτής. Αναφερόμαστε στο 9 δηλαδή, όταν έγινε πρωθυπουργός προφανώς, έτσι. Δηλαδή ότι υπήρχαν σύμβουλοι διαφόρων τάσεων και ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Δηλαδή μπορεί να έλεγε ένας άσπρο, ο άλλος μαύρο, ο άλλος κόκκινος, κόκκινο και δεν υπήρχε μια πηξίδα μέσα στο περιβάλλον. Στο επιτελείο των συμβούλων, γιατί είχε εξειδικευμένους συμβούλους τότε ο Παπανδρέου. Αυτή που ήταν. Εντάξει. Λοιπόν. Απλά δεν ξέρουμε από τις εισηγήσεις τι υιοθετούσε, τι υιοθετεί όμως. Κάποια στιγμή να παίρνει μόνος του τις αποφάσεις. Όπως γράφει ο Παπακοσταντίνου, πώς. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, έτσι για να διευκρινίζουμε. Πώς πάρθηκε η απόφαση για το Καστελόριζο. Ότι δηλαδή ενώ είχαν πάει εκεί πέρα για να κάνουν κάποια δουλειά, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, ξαφνικά μαθαίνουν ότι ο Πρωθυπουργός πρόκειται να πάει να κάνει δηλώσεις. Τι δηλώσεις, για ποιο θέμα άραγε, για το Καστελόριζο, για την αμυντική πολιτική της χώρας, για την ΑΟΣ, και τελικά μάθανε μετά ότι ήταν για το γνωστό θέμα της προσφυγής. Και ο Υπουργός Οικονομικών το έμαθε δηλαδή εκ των υστέρων αυτό το πράγμα. Ναι. Είχε συζητηθεί αν και πώς πρέπει να γίνει κτλ. Και τελικά. Θεώρησε λοιπόν μόνος του αυτά τα γράφουν τα βιβλία. Τώρα. Και ένα σοβαρός τώρα, ο Μίμης ο Ανδρουλάκης, έτσι, είναι αξιόπιστος. Γιατί δεν έχει ούτε όφελος ούτε σκοπιμότητα να αλλάξει την πραγματικότητα. Ένα τρίτο λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, μια που ανέφερες την προσωπική μου περιπέτεια στις εκλογές του 2014. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής, όπου η Δήμητρα η Τσανάκα νίκησε κατά κράτος. Έτσι πήρε 62, πόσο είχε πάρει. Και εγώ τα υπόλοιπα. Λοιπόν, με έπιασε ένας πολιτικός μας φίλος. Μας ψήφιζε. Έτσι, Χριστόδουλε, δεν ξέρω να το έχω πει. Μας ψήφιζε.
Ίσως να μην μας ψήφισε όμως την πρώτη Κυριακή, από ό,τι κατάλαβα με αυτό που είπε. Γιατί μου είπε το εξής. Και εσύ, βρε παιδί μου, στο μοναδικό debate που λάβαμε μέρος όλοι μαζί και ήταν και η Δήμητρα. Εκεί απέναντι, στην απέναντι. Ναι, ναι, σε άλλη διάταξη. Στην απέναντι. Και εσύ, βρε παιδί μου, εκείνο το βράδυ με τη γραβατούλα σου. Φοράω και σήμερα γραβάτα, ύστερα από πολύ καιρό σε εκπομπή. Με τη γραβατούλα σου, σαν εισαγγελέα ήσουν, την είχε ισοπεδώσει την καημένη. Πρόσεξε λιγάκι. Το λέει αυτό ένα δικό μα άνθρωπο. Εκείνη την εποχή υπήρχε πλέον η μανία, η τρέλα του κόσμου εναντίον ανθρώπων που μπορούσαν να αρθρώσουν μια κουβέντα. Και δεν λέω ότι εγώ ήμουν σου και καλά, αλλά εναντίον τη υπεροχή. Γι' αυτό και ο Βενιζέλο τον μίσησαν, μισήθηκε τόσο πολύ. Εναντίον τη υπεροχή. Θεωρήθηκε ότι ο αδύναμος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εξυψωθεί. Ο έσχατος να γίνει πρώτος. Έχουμε και τρίτον, λέει, κύριε Βενιζέλο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτον. Έχουμε και τρίτον. Τελειώσαμε, λοιπόν. Όνειρα γλυκά. Ευχαριστώ τον Χριστόδουλο Μιχαλάκη και οφείλω να πω ότι ήταν από αυτούς που στήριξε τον Παπανδρέου. Ήταν πάντα εδώ και μετά από ήττες, μετά από χασούρες και από την πρώτη Κυριακή και μετά την τηλεμαχία και σήμερα που πάντα οφείλουμε να πούμε ότι. Γιατί πήρα αρκετούς από τον χώρο και από την Αθήνα κάποιους φίλους οι οποίοι στήριξαν Παπανδρέου και μου είπαν ευγενικά ότι σήμερα είναι μέρα ξεκούρασης, είναι μια δύσκολη επόμενη μέρα. Αυτά οφείλουμε να τα πούμε ότι η επόμενη μέρα, όσο και αν φαίνεται εύκολη, είναι δύσκολη. Και για να βγεις ενώ να δημοσιολογήσεις, δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Και πρέπει να το συγχαρώ τον Χριστόδουλο τον Μιχαλάκη και για τα όσα είπε, αλλά και για την όλη του στάση. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που επίσης ήταν εδώ στην πρώτη γραμμή και σε δύσκολες ώρες και μετά την τηλεμαχία και την Κατερίνα την Πετράκη, βέβαια, στην πρώτη γραμμή. Παρά τα ωράρια και έχει συνηθίσει η Κατερίνα λόγω του νοσοκομείου, πλέον αυτά τα ωράρια είναι παιχνίδι για έναν ο οποίο είναι υγειονομικό στη δύσκολη αυτή εποχή. Και εσά, κυρίε και κύριοι, την Τετάρτη εδώ το ραντεβού μα θα είναι η έξοδο, η φυγή, η πτήση από τον Αμυγδαλεώνα προ τη Ρώμη του Μονάρχη, του Βασιλιά του Κωνσταντίνου, ο οποίο θα θυμηθούμε όλο το χρονικό. Ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.